Ζούμε σε έναν κόσμο ανάποδα, είναι γεγονός. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, ενώ το παγκόσμιο ΑΕΠ έχει ξεπεράσει τα 73 εκατομμύρια δολάρια και οι ετήσιες καταναλωτικές δαπάνες στα 48 τρισεκατομμύρια δολάρια, παρατηρείται μια κοινωνικά άνηση κατανομή και συσσόρευση του πλούτου, μια διώκωση των κοινωνικών ανισοτήτων, περιορισμός βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, καθώς και μια άνευ προηγουμένου εξάντληση των φυσικών πόρων. Το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών συνεχώς διευρύνεται, ενώ αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν κατά το όριο της φτώχειας. Ενδεικτικά θα σας πω ότι το 1% των πιο πλούσιων σε παγκόσμιο επίπεδο κατέχει το 40% των παγκόσμιων πλουτοπαραγωγικών πόρων, ενώ το πλουσιότερο 10% κατέχει περισσότερο από το 85% του παγκόσμιου πλούτου. Σε αντίθεση, το φτωχότερο 50% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν κατέχει ούτε το 1% του παγκόσμιου πλούτου. Οι αρνητικές επιπτώσεις ή το περιβαλλοντικό κόστος των 3.000 πιο πλούσιων επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο υπολογίζεται στα 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, ενώ το συνολικό ετήσιο περιβαλλοντικό κόστος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων υπολογίζεται στα 6,6 τρισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου το 11% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Εκτιμάται ότι το 60% των παγκόσμιων οικοσυστημάτων είναι υποβαθμισμένα και ο ρυθμός με τον οποίο εξαφανίζονται τα είδη της βιοποικιλότητας είναι χίλιες φορές μεγαλύτερο σήμερα από ό,τι ήταν στους προβιομηχανικούς καιρούς. Οι άνεργοι σε παγκόσμιο επίπεδο υπολογίζονται σε 205 εκατομμύρια το 2010, με αυξητικούς ρυθμούς βέβαια λόγω της κρίσης, ενώ την ίδια χρονιά οι Ευρωπαίοι που αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού έφτασαν τα 115 εκατομμύρια πολίτες, δηλαδή το 23% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Αυτή τη στιγμή, η ανθρωπότητα για να συντηρήσει το καταναλωτικό τρόπο ζωής χρειάζεται 50% περισσότερους φυσικούς πόρους από ό,τι ο πλανήτης μπορεί να αναπληρώσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, με τους υπάρχοντες ρυθμούς ανάπτυξης, χρησιμοποιούμε το ισοδύναμο 1,5 πλανητών για να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε φυσικούς πόρους. Η κατάσταση στην Ελλάδα του Μνημονίου το 2012 είναι δραματική, όπως όλοι ξέρουμε. Η ενεργία θα ξεπεράσει το 24%, ενώ ανάμεσα η ενεργία των νέων ήδη έχει ξεπεράσει το 50%, ενώ πάνω από το 28% του πληθυσμού, μιλάμε δηλαδή για 3 εκατομμύρια ανθρώπους, ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας ή υπό τον κίνδυνο της φτώχειας. Η εξάντληση και η εκποίηση των φυσικών πόρων με fast-track διαδικασίες, βλέπετε γυαλός, δάση, χρυσός, βιομηχανικές ΑΠΕ, είναι μέρος της δανειακής σύμβασης πλέον με την Τρόικα και όλα τα λεφτά του δανείου που παίρνουμε από αυτήν εξοφλούν αποκλειστικά δανειακές υποχρεώσεις. Η συνεχής οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών, με έμφαση πάντα στη βρώμικη οικονομία του άνθρακα, αποδείχθηκε μη βιώσιμη αφού ενέτεινε τις ανισότητες, μείωσε το βιωτικό επίπεδο, κατέστρεψε τους φυσικούς πόρους και μεταμορφώθηκε τελικά σε μία υπανάπτυξη αποσυνδεδεμένη από την κοινωνική ευημερία. Αυτή η οικονομία της αγοράς και της κατανάλωσης κατάφερε να σβήσει από τη μνήμη των περισσότερων ανθρώπων ότι ένας άλλος κόσμος κάποτε έθετε όρια στην ανάπτυξη, τόνιζε τη συνεργασία αντί για τον ανταγωνισμό και εκτιμούσε τα δώρα και την ανταλλαγή ως δεσμό της ανθρώπινης αλληλεγγύης. Το νέο παράδειγμα της αποανάπτυξης προτάσει ότι μπορεί να υπάρξει ανθρώπινη πρόοδος χωρίς συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη, καθώς αυτή είναι μη βιώσιμη και μας έχει οδηγήσει στην σημερινή κρίση. Οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για μια οικονομία αποανάπτυξης και φυσικών πόρων δίνουν έμφαση στην αναδιανομή είτε της εργασίας είτε των φυσικών πόρων και του πλούτου, δίνουν έμφαση στην κοινωνική ευημερία και δικαιοσύνη, καθώς και στη σταδιακή αποκέντρωση, τοπικοποίηση και κοινωνικοποίηση της οικονομίας, όπως παραδείγματος χάρη η κατανάλωση στον τόπο της παραγωγής και η συνδιαχείριση των παραγωγικών πόρων. Στην Ελλάδα πρέπει να δούμε πέρα από την κρίση, αξιοποιώντας ευκαιρίες που παρουσιάζονται από αυτή, για μια αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης κατανάλωσης
για να αποφύγουμε την περαιτέρω υποβάθμιση της κοινωνικής ευημερίας και την εξάντληση των φυσικών πόρων. Να δώσουμε δηλαδή έμφαση στην αυτάρκεια, την αυτοδιαχείριση, την αλληλεγγύη και την απλότητα. Από το 2010 που μεταφέραμε την εμπειρία από την Καταλωνία με το ντοκιμαντέρ «Φόρος τιμής Καταλωνία 2», καθώς και με την επίσκεψη του Σέρζ Λατούς στην Ελλάδα, αναπτύχθηκαν σαν τα μανιτάρια δεκάδες κινήματα και πρωτοβουλίες πολιτών με στόχο την επανάκτηση της ζωής, των κοινών αγαθών, του ελεύθερου δημιουργικού χρόνου και των παραγωγικών διαδικασιών. Μια πρώτη προσπάθεια δικτύωσης μεταξύ όλων αυτών μεταξύ των περισσότερων από αυτών των πρωτοβουλειών υπήρξε στα πλαίσια της πλατφόρμας «Ένας άλλος κόσμος», που είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο επικοινωνίας, συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών, όπου περιλαμβάνει ένα φόρουμ, ένα πίνακα ανακοινώσεων, οριζόντα λίστα επικοινωνίας, θεματικές πληροφορίες, συνδέσμους και στοιχεία επικοινωνίας με τις συλλογικότητες. Και βέβαια η συνέχεια ήρθε με την πραγματοποίηση του πρώτου εναλλακτικού φεστιβάλ αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας, που βρισκόμαστε όλοι εδώ, όπου διοργανώνεται από μια ανοιχτή αμεσοδημοκρατική συνέλευση και υποστηρίζεται από δεκάδες συλλογικότητες. Έχουμε τη χαρά σε αυτή την ενότητα να έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους. Θα σας τους παρουσιάσω με τη σειρά που θα μιλήσουν. Είναι ο Γιάννης Ομπίλιας από την κίνηση πολιτών Τρικάλων για την αποανάπτυξη από κοινού. Είναι ο Γιώργος Οκαλής, καθηγητής από το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης και μέλος μιας από τις πιο δραστήριες ερευνητικές ομάδες για την αποανάπτυξη. Είναι ο Γιώργος Οκολέμπας, βιοκαλλιεργητής, μέλος του δικτύου Οικοκοινότητα και συγγραφέας. Και ο Γιώργος Ολιερός, συγγραφέας και αυτός, από τη Συσπήρωση Πολιτών Χαλανδρίου. Για να μην μακρηγορούμε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον πρώτο μιλητή μας, τον Γιάννη Ομπίλια. Επειδή το όνομά μας είναι και η ιστορία μας, πρέπει να διορθώσω, λέγουμε Μπίλας, όχι Μπίλιας. Μην ψάχνει να βρείτε κάποιον άλλο που δεν υπάρχει. Θέλω να ξεκινήσω την κουβέντα λέγοντας το εξής. Μέσα στις προθέσεις μου είναι να προσπαθήσω, δεν ξέρω αν το πετύχω, να αποδομήσω λίγο την αντίληψη που έχει δημιουργηθεί στην κοινωνία για την πρόοδο, για να φτάσω στην αποανάπτυξη. Υπάρχει μια κυρίαρχη αντίληψη για την πρόοδο, η οποία έχει ορίζεται ουσιαστικά με μια ευθεία, ένα ευθύγραμμο σχήμα, το οποίο οδηγεί στη διαρκή εξέλιξη, στη διαρκή ανάπτυξη, στη διαρκή μεγέθυνση και διαρκώς αυτό ενδύεται με την αντίληψη της πρόοδου. Χωρίς την κριτική στην ιδέα της πρόοδου, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορούμε να οδηγηθούμε ποτέ σε άλλα νοήματα και σε άλλο τρόπο οργάνωσης των κοινωνιών και της ζωής μας. Εξηγούμε. Και εγώ επηρεασμένος από αυτή την οπτική, έλεγα να το πω γιατί η γιαγιά του χωριού που ήθελε πριν πεθάνει να πάει να χαιρετήσει τα χωράφια που τη θρέψαν, ή θα θεωρηθεί. Προσπαθούσα και εγώ να δω αν αυτό το παράδειγμα και να σας ως στοιχείο ορισμού της πρόοδου είναι το τι διανύθηκε από τότε που χάθηκε αυτός ο τρόπος παραγωγής με τον κύκλο και με την αυτάρκεια και κοιτάξτε λίγο αυτή η αφελή αλλά στέρεα γνώση των παλιών αγροτών, των παλιών ανθρώπων ότι εξαρτώμαστε από το περιβάλλον, από τη φύση που ζούμε και δείτε σήμερα πώς καλλιεργούν και πώς παράγουν οι αγρότες, είναι εντελώς αλλοτριωμένοι σε σχέση με αυτό που παράγουν, μπαίνουν με τα τραχτέρ, ψεκάζουν, σπέρνουν υβριδικούς σπόρους και συλλέγουν και είναι αδιάφοροι για τις επιπτώσεις που είναι στην υγεία και στο περιβάλλον. Αν ορίσουμε λοιπόν ως σημείο συντήρησης τη θέση της γιαγιάς, θα πρέπει να ορίσουμε ως θέση πρόοδο, ως πρόοδο αυτό που συνέβη με τις καλλιέργειες που σας είπα με τον σύγχρονο αγρότη. Ένα δεύτερο παράδειγμα στην προσπάθειά μου να σας αποδομήσω την ιδέα της πρόοδου είναι η αλληλεγγύη. Αίτημα και πρόταγμα των ημερών μας. Υποτίθεται ότι η
ιδέα της πρόοδου που ξεκίνησε και της ευθύγραμμης ανάπτυξης, η οποία ξεκίνησε από το διαφωτισμό και μετέπειτα η Χάνα Άνερετ περιγράφει ότι διαρκώς όσο πλησιάζουν προς το 10ο αιώνα, τόσο και πιο πολύ υιοθετείται η ιδέα της ευθύγραμμης πρόοδου, ενώ οι προηγούμενες κοινωνίες δεν το είχαν σωματώσει, δεν το είχαν υιοθετήσει. Λοιπόν, αλληλεγγύη. Ουμπούντου. Ουμπούντου λέγεται στη γλώσσα των υποσαχάριων φυλών, Ζουλού και Μασάι, και λέγεται η αλληλεγγύη της κοινότητας. Κοιτάξτε, ένας ανθρωπολόγος πήγε σε μια φυλή, βρήκε μερικά παιδάκια τα οποία πεινάνε, σε δύσκολη κατάσταση στη φυλή των Ζουλού, και τους έβαλε ένα καλάθι με φρούτα σε ένα δέντρο που ήταν απέναντι και τους λέει, όποιος τρέξει και βγει πρώτος, θα πήρε όλα τα φρούτα. Δίνει το σύνθημα, τα παιδάκια πιάνονται χέρι-χέρι, πάνε κάθονται γύρω από το καλάθι και αρχίζουν και μοιράζουν τα φρούτα που είχαν. Ρωτά ανθρωπολόγος, ο οποίος επηρεασμένος από το φαντασιακό, το δικό μας λέμε, γιατί αυτό. Και του απαντάνε τα πιτσιρίκια Ουμπούντου, που σημαίνει στη γλώσσα του, στο ενιολόγιο της γλώσσας των υποσαχάριων φυλών, ότι αν έστω και ένας από εμάς δεν είναι ευτυχισμένος, χαρούμενος, δεν μπορούμε να είμαστε κι εμείς. Σας το λέω και αυτό το παράδειγμα να σας πω γιατί. Αυτή η κοινωνία δεν είναι όχι μόνο προκαπιταλιστική, είναι και προφεοδαρχική. Άρα λοιπόν δεν βρίσκει αντίστοιχη θέση στην ιδέα της πρόοδου. Δηλαδή είναι μια κοινωνία που είναι προκαπιταλιστική, προφεοδαρχική, διατηρεί τα στοιχεία της αλληλεγγύης, τα οποία για μας σήμερα είναι ζητούμενο. Ξαναγυρίζω λοιπόν σε ένα τρίτο παράδειγμα, για να μην μακρηγορώ για την πρόοδο, γιατί με βάλα και όρια στο χρόνο μου. Λοιπόν, Γαλλική Επανάσταση. Πολ Λαφάρκ το αναφέρει στο Δικαίωμα στην Τεμπελιά. Οι επίσημες αργίες που ήταν με το παλιό καθεστώς πριν την Γαλλική Επανάσταση, πριν ουσιαστικά την επικράτηση της αστικής τάξης στην Γαλλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη, ήταν κρατήσει τον αριθμό 90, παρακαλώ. Εκ των οποίων οι 54 ήταν οι επίσημες αργίες και οι 36 ήταν θρησκευτικές αργίες. Όπου οι άνθρωποι στις 90 μέρες, δηλαδή το 1 τέταρτο της ζωής τους, το περνούσαν πώς, με σχόλη. Με σχόλη, ξέρετε, με γλέντια, με άλλες ερωτικές σχέσεις, με άλλες κοινωνικές σχέσεις. Και έρχεται τώρα η νεοερχόμενη αστική τάξη, η οποία με πρόσχημα την αθεία και την εκοσμίκευση, λέει, παιδιά, καταργούνται οι θρησκευτικές. Τι διάλογο, εμείς είμαστε άθεοι, εμείς είμαστε άθρησκοι. Καταργεί λοιπόν τις θρησκευτικές αργίες τις 36 από τις 54 και επαναφέρει την εβδομάδα των 10 ημερών. Δηλαδή εκεί που οι άνθρωποι καθόν 90 μέρες και περνούσαν το χρόνο τους, διασκεδάζαν 36 μέρες το χρόνο. Αυτό το παράδειγμα δεν έχει να κάνει με το αν νοσταλγούμε το παρελθόν και το... Έχει να κάνει με το ότι αυτό που είναι ζητούμενο στις μέρες, αυτό που είναι ζητούμενο στις μέρες μας, οι άνθρωποι το είχανε. Αυτά τα παραδείγματα σας τα λέω για να σας αποδομήσω στην προσπάθεια μου να αποδομήσω την ιδέα της ευθύγραμμης πρόοδου, η οποία έλεγε δουλοκτητική κοινωνία, φεοδαρχία, καπιταλισμός. Άρα λοιπόν με φαταλιστική ερμηνεία τι είναι το επόμενο στάδιο, ο καπιταλισμός, ο σοσιαλισμός. Έλεγε ο Μάρξ ότι με σιδερένια, η φυσική νόμη του καπιταλισμού, είπε ο Μάρξ, εργάζονται με σιδερένια αναγκαιότητα. Και η σιγουριά ότι η ιστορία εργάζεται υπέρ του διαφωτισμού, της ισότητας και της δημιουργικής ελευθερίας κτλ. Το κάνω αυτό, να σας πω αυτό, γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί στη λογική αυτή της διαρκούς ανάπτυξης της παραγωγής, ποιο ήταν το μοτό, και ο φιλελευθερισμός και ο μαρξισμός είχαν ένα θέσφατο, την απεριόριστη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Ο μεν φιλελευθερισμός έλεγε θα αναπτυχθεί η πίτα, θα μεγαλώσει η πίτα, λοιπόν θα φάμε όλοι. Ο δε μαρξισμός ως αντιπρόταση αυτού έλεγε θα αναπτυχθούν οι παραγωγικές δυνάμεις, θα πάρουμε εμείς τις παραγωγικές δυνάμεις στα χέρια μας. Άρα λοιπόν θα ισοκατανέμουμε καλύτερα τον πλούτο και την εργασία κτλ. Αυτό όμως, εάν στην εποχή του Μάρξ ήταν ένα ζήτημα, γιατί δεν ήταν και τόσο ορατά τα αποτελέσματα της μόλυνσης του περιβάλλοντος και της περατώτησης των φυσικών πόρων, σήμερα δεν μπορεί να σφυρίζουμε διάφορα. Και αν η κρίση υπερπαραγωγής κάποτε του καπιταλισμού λυνόταν με διάφορους τρόπους, με πολέμους κτλ., σήμερα η κρίση του καπιταλισμού και ενό στοιχείο αυτού του οποίου βιώνουμε εμείς σήμερα είναι ότι υπάρχει υπερατότητα
Το οικολογικό όριο της περατρώσεις των φυσικών πόρων. Αυτό που ο Νικόλας Γεωργιέσκου Ρογκέν λέει ότι υπάρχει αδυνατότητα μεταξύ της διαρκούς μεγένθησης σε μια κοινωνία που σου βάζει οικολογικά, σε ένα περιορισμένο πλανήτη δεν μπορείς να μιλάς για διαρκή ανάπτυξη, διαρκή μεγένθηση. Εκτός και αν υιοθετήσουμε το πρόταγμα, την οπτική ότι μπορούμε να πάμε να κατοικήσουμε σε άλλο πλανήτη. Πράγμα λίγο χλωμό το βλέπω έτσι. Άρα λοιπόν στην αποδόμηση αυτού νου του συστήματος είναι και μια άλλη παράμετρος, την οποία και επίσης θέλω να σας αναφέρω. Πώς γινόταν όλα αυτά, τι λέγανε, η διαρκής αύξηση των παραγωγικών δυνάμεων, πώς θα γίνει με τη χρήση της επιστήμης και της τεχνολογίας. Καλλιεργήθηκε και στις μέρες μας, επίσης πρέπει να αποδομηθεί αυτό. Υπάρχει ένας μεσιανισμός της επιστήμης και της, προσέξτε τι λέω, μεσιανισμό, δηλαδή τα προβλήματα τα οποία δημιουργήσαν οι κοινωνίες με τον τρόπο που ανακτήθηκαν και που είναι και πολιτικών, είναι και οικονομικών, είναι και φαντασιακών, θα μας τις λύσει ποιος. Η διάσπαση του υδρογόνου που θα μας παράγει φτηνά καύσιμα και ή το ΣΕΡ, το σωματίδιο του Θεού. Αυτό, και να το συνδέσω λίγο και με την άποψη του Μιχάλη, δηλαδή θα συνεχίσουμε λοιπόν να αναπτυσσόμαστε, διότι μην βάλουμε το θέμα το ότι τι γίνεται με την διαρκή μεγένθηση, ότι έχει όρια. Και αυτή η κουβέντα, αν ανοίξετε τηλεόραση σας 10 φορές τη μέρα, λένε ανάπτυξη, 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 δεν λένε τίποτα άλλο. Δεν είναι τίποτα άλλο. Και αν επιλέξαμε τον όρο από ανάπτυξη, το κάναμε γιατί θέλαμε να χτυπήσουμε απευθείας το κεντρικό φετίχ αυτής της κοινωνίας, γιατί θέλουμε να αποδομήσουμε το ενοιολογικό υπόστρωμα αυτής της μπούρδας που λέγεται διαρκής ανάπτυξη. Αν ρωτήσετε έναν άνθρωπο, έναν οποιοδήποτε, αν πιστεύει ότι μπορούμε διαρκώς να αναπτυσσόμαστε, αυτός θα είναι ή τρελός ή οικονομολόγος. Θα μου πείτε και τι προτείνετε εσείς. Θα σας πω ότι πίσω από την ιδέα της αποανάπτυξης κρύβεται η ισοκατανομή. Εμείς έχουμε ως πρόταγμα την ισοκατανομή του πλούτου, της ενέργειας και ένα μέρος το οποίο δεν είναι μόνο ποσοτικό και της εργασίας. Εξηγούμε. Αυτή τη στιγμή το 4% του παγκόσμιου πληθυσμού, του πλούσιου ανεπτυγμένου κόσμου, καταναλώνει το 25% της παγκόσμιας ενέργειας. Εάν αυτή τη στιγμή ως διαμαγείας κάθε οικογένεια Κινέζων αποκτήσει ένα αυτοκίνητο, τελείωσε. Η γη τελείωσε. Πρέπει να φύγουμε, να πάμε σε άλλο πλανήτη. Δεύτερον, σε σχέση με τον πλούτο, ο πλούσιος βοράς, εμείς δηλαδή οι πλούσιοι Ευρωπαίοι και οι απέναντι από την επιδοτεί με 2 ευρώ ημερησίως τα βοηδή, την καλλιέργεια των βοηδών, όσο είναι και το κατακεφαλήν εισόδημα του 2/3 του παγκόσμιου πληθυσμού. Όταν λοιπόν μιλάμε για την αποανάπτυξη και την ισοκατανομή, πρέπει να έχουμε υπόψη μας πάντα ότι ένα μέρος της ευμάρειάς μας ως πλούσιος βοράς και ως πλούσιος το οφείλουμε στην καταλύστευση αυτών των κοινωνιών. Και επειδή μπαίνει και θα μπει, μπορούμε να στερήσουμε τη δυνατότητα και αυτών των φτωχών λαών να μπορέσουν να ξαναμπούν και αυτή σε μια τροχιά εξέλιξη τα λοιπά. Δεν το ξέρω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι το δικό μας το υπάρχον εδώ έχει μέχρι στιγμής ορίσει πολλές στιγμές, οριακές στιγμές επανανοηματοδότησης της ζωής του. Θα μιλήσω στη δεύτερη ενότητα για αυτό το πράγμα και μπορώ να συναφερθώ σε παραδείγματα Μάη του 68, Κουμούνα, έτσι, Κροστάνδη 56, Ουγγαρία 68, Τσεχοσλοβακία και άπερα τέτοια παραδείγματα. Αυτό που θέλω να σας πω για να κλείσω την πρώτη ενότητα, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μου, είναι ότι πριν από οτιδήποτε, αν το πρόταγμα είναι αν αυτά τα εγχειρήματα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, της συνεργατικής και αλληλέγγυας οικονομίας μπορούν να είναι ρογμή στο υπάρχον ή να υφάνουν την ανατροπή στο υπάρχον, εγώ θα πω ότι θα προλάβουμε να τον αλλάξουμε τον καπιταλισμό ή θα μας προλάβει η φύση. Περνάω λοιπόν στη δεύτερη ενότητα της παρέμβασής μου για τον ανθρωπολογικό τύπο. Αυτό το υπάρχον σύστημα για να μπορέσει να σταθεί, αλλά και το κάθε σύστημα για να σταθεί, δημιουργεί έναν ανθρωπολογικό τύπο στα μέτρα του. Ενσωματώνει ο ανθρωπολογικός τύπος του καπιταλισμού, ενσωμάτωσε τις κυρίαρχες αξίες, τα νοήματα και τα προτάγματα του καπιταλισμού. Τι βλέπουμε γύρω μας, ανθρώπους, μοναχούς, μονήρεις, φοβικούς, φοβισμένους, επιθετικούς,
καταναλωτικούς, καταστροφικούς, αδιάφορους για το διπλανό του, για το περιβάλλον, για την κοινωνία που ζούνε. Αυτό είναι δημιούργημα του υπάρχοντος συστήματος, το έχουμε ενσωματώσει και λίγο πολύ και από τους περισσότερους ανθρώπους που βγαίνουν στις πλατείες, χωρίς να είμαι, μπορώ να το τεκμηριώσω, αλλά λίγο πολύ, ενώ η υλική βάση του καταναλωτισμού και του υπάρχοντος έχει καταρρεύσει, γιατί υπάρχει φτωχοποίηση, υπάρχει. Στο φαντασιακό τους οι περισσότεροι άνθρωποι τι λένε, ότι πιθανόν να μπορέσουμε με διάφορους τρόπους να ξαναγυρίσουμε στην προηγούμενη νεοκενσιανική κατάσταση. Εγώ λέω, εμείς λέμε μάλλον στην αποανάπτυξη και στην άμεση δημοκρατία, ότι αυτός ο ανθρωπολογικός τύπος είναι μέρος του προβλήματος που έχουμε να επιλύσουμε. Και επειδή ο καπιταλισμός, εκτός του ότι έχει καταστρέψει το περιβάλλον, τις κοινότητες, τις κοινωνίες, έχει καταστρέψει και κάθε ανθρωπολογικό υπόστρωμα στο οποίο θα μπορεί να δημιουργηθεί το καινούριο, με μεγάλη μου λύπη σας λέω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να δημιουργήσουμε και τον ανθρωπολογικό τύπο στον οποίο πάνω θα στηριχτούμε για να δημιουργηθεί το καινούριο. Και αν έχει κάποιο νόημα για τη δική μου εκτίμηση αυτό με τα εγχειρήματα της κοινωνικής και της ελεγγύης οικονομίας, είναι γιατί λειτουργούν ως στοιχεία δημοκρατίας. Λειτουργούν ως προσπάθειες αυτοθέσμησης των κοινωνιών, επιτέλους να απελευθερωθούμε από αυτό το από πάνω που κάποιοι αποφασίζουν για μας. Λίγο πιο μακριά από το μικρόφωνο. Ναι. Και γιατί επαναρμοδοτούν τη ζωή μας. Χωρίς αυτήν την επαναρμοδότηση της ζωής των ανθρώπων, τίποτε το καινούργιο δεν θα μπορεί να προκύψει. Είμαι στο χρόνο μου. Ευχαριστώ πολύ. Στην παρουσίασή μου θα προσπαθήσω να αγγίξω τρία θέματα. Το πρώτο είναι, δεν θα κάνω μια εισαγωγή στο τι ακριβώς είναι η ιδέα της αποανάπτυξης. Ήξερα ότι θα μιλήσει πριν από μένα ο Γιάννης και προκειμένου να μην επαναλαμβανόμαστε και να μην λέμε τα ίδια, θα θεωρήσω ότι πάνω κάτω ξέρουμε τι σημαίνει αυτή η λέξη, τι περιέχεται σε αυτή την πρόταση και θέλω να πάω ένα κομμάτι παραπάνω. Το πρώτο που θέλω να πω είναι πού βρίσκεται η συζήτηση και η πολιτική διαδικασία γύρω από την ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο σήμερα. Το δεύτερο που θέλω να κάνω είναι να συσχετίσω λίγο την ιδέα της αποανάπτυξης, δηλαδή να τοποθετήσω την ιδέα της αποανάπτυξης σε σχέση με αυτά που παρουσιάζονται σε αυτό το φεστιβάλ σήμερα. Δηλαδή με όλες αυτές τις πρωτοβουλίες αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας, οι οποίες βλέπουμε στην Ελλάδα να πληθαίνουν με γοργό ρυθμό σήμερα. Στην Ισπανία αυτό έχει ήδη συμβεί, αλλά νομίζω ότι η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή, μπορεί να είναι και το κύριο εργαστήριο αυτών των νέων πρωτοβουλίων στην Ευρώπη. Το τρίτο θέμα στο οποίο θέλω να μιλήσω, θα το κάνω μόνο αν έχω χρόνο, είναι να απαντήσω σε κάποιες κριτικές προς την πρόταση της αποανάπτυξης. Αν δεν έχω χρόνο, θα σας πω απλά ποιες είναι αυτές οι κριτικές και μετά, αν σας ενδιαφέρει, θα τις αναπτύξουμε στη συζήτηση. Ας ξεκινήσω λοιπόν με τις διεθνές εξελίξεις. Να πω πρώτα απ' όλα ότι το κίνημα για την αποανάπτυξη δεν νομίζω ότι η λέξη κίνημα περιγράφει ακριβώς το τι είναι. Δεν είναι ένα πολιτικό κίνημα ούτε ένα κοινωνικό κίνημα. Δεν έχουμε ανθρώπους που βγαίνουν στον δρόμο και ζητάνε αποανάπτυξη. Αυτό που έχουμε είναι μια μεγάλη συζήτηση, η οποία έχει ξεκίνησε από ομάδες βάσης, από μικρές πρωτοβουλίες σαν αυτές που παρουσιάζονται εδώ πέρα, οι οποίες ήδη συνέβαιναν στη Γαλλία 20 χρόνια πριν. Και επίσης οργανώσεις οικολογικής, ριζοσπαστικής οικολογίας, οι οποίες ήταν ενάντια στα μεγάλα έργα, ενάντια στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Μια συζήτηση που ξεκίνησε από αυτές τα βιώματα και από τους αγώνες αυτών των ομάδων, σε συνδυασμό με κάποιους ακαδημαϊκούς, οι οποίοι σε αυτά τα βιώματα και στις πολιτικές διεκδικήσεις αυτών των ομάδων βρήκανε κάποιες νέες ιδέες. Τις συνδέσανε με ιδέες που ερχόντουσαν από την κριτική στην ιδέα της ανάπτυξης στον τρίτο κόσμο, στον επωνομαζόμενο τρίτο κόσμο. Μέσα από αυτό το μείγμα ακαδημαϊκών και ακτιβιστών γεννήθηκε η ιδέα της αποανάπτυξης. Κυρίως έγινε γενικευμένα γνωστή μέσα από το έργο του Γάλλου οικονομολόγου ανθρωπολόγου Σερζ Λατούς. Αλλά τα τελευταία χρόνια και ήδη πριν από την κρίση άρχισε να αναπτύσσεται πολύ η ιδέα αυτή και να συζητιέται και σε άλλους επιστημονικούς χώρους. Εγώ έρχομαι κυρίως από το χώρο των οικολογικών, οικονομικών και της πολιτικής οικολογίας. Μέχρι το 2008 δεν είχα ακούσει για την αποανάπτυξη. Το 2008 έγινε το πρώτο συνέδριο για την αποανάπτυξη στο Παρίσι. Οργανώθηκε από Γάλλους, αλλά ήταν διεθνές συνέδριο. Το 2010 κάναμε το δεύτερο συνέδριο στη Βαρκελόνη που είχαμε 400 συμμετέχοντες. Και όταν λέω συμμετέχοντες, εννοώ επιστήμονες αλλά και άτομα τα οποία
ενεργά πιστεύουν ότι αυτό που κάνουν στη ζωή τους συμβαδίζει με τις ιδέες της επανάπτυξης. Και αυτό που κάναμε είναι από την αρχή προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα συγκερασμό της επιστήμης, πάντα σε διάλογο με τα βιώματα και την πρακτική. Είναι μια δύσκολη ισορροπία. Και οι δύο πλευρές πάντα θεωρούν ότι κάτι χάνεται σε αυτή τη διαδικασία και οι επιστήμονες είναι δυσανασχετούν γιατί θεωρούν ότι οι συζητήσεις δεν είναι τόσο επιστημονικές ή ότι δεν προχωρεί τόσο γρήγορα η γνώση στο θέμα. Και αυτοί οι οποίοι ζουν βιωματικά αυτά τα πράγματα θεωρούν ότι ίσως η επιστήμη είναι τόσο θεωρητική και ότι δεν μιλάει στις καθημερινές τους ανησυχίες. Αλλά από την αρχή αυτό το κίνημα μέσα σε εισαγωγικά έχει βαστεί σε αυτή την ιδέα. Δηλαδή στο πώς φέρουμε αυτά τα δύο κομμάτια μπροστά, γνώση, θεωρία και βιωματική πράξη. Πριν λίγες μέρες, το τέλος Σεπτεμβρίου, είχαμε το τρίτο συνέδριο, διεθνές συνέδριο για την αποανάπτυξη, το οποίο έγινε στη Βενετία. Είχαμε 800 συμμετέχοντες αυτή τη φορά, λιγότερη συμμετοχή επιστημόνων, γύρω στους 100-150, αλλά τεράστια συμμετοχή από κοινωνικά κινήματα και από απλό κόσμο στην Ιταλία. Ο Σέρζ Λατούς κάποιες μέρες πριν είχε δώσει μια ομιλία για την αποανάπτυξη στο Τρέντο, νομίζω, της Ιταλίας και είχε 7.000 κόσμου. Είναι, θέλω να πω, μια ιδέα η οποία συζητιέται, έχει αγγίξει αρκετό κόσμο και είναι εδώ, είναι ενεργή. Θα έλεγα επίσης ότι πέρα από εμάς που συζητάμε για την αποανάπτυξη, που είναι μια πιο ριζοσπαστική έννοια, πάρα πολλοί κόσμος επιστημονικά και σε πολιτικό επίπεδο, πιο συμβατικά όμως, μιλάει για παρεμφερείς, αν και όχι τόσο ριζοσπαστικές προτάσεις, όπως ιδέες για μετά την ανάπτυξη, post-growth στα αγγλικά, ιδέες για μια νέα οικονομία, νέα οικονομικά, new economics επίσης στα αγγλικά. Πολύ παρεμφερή πράγματα, τα οποία συζητιούνται πάρα πολύ στην Αμερική, στην Αγγλία. Μεγάλο συνέδριο, για παράδειγμα, για την μετα-ανάπτυξη έγινε με τη συμμετοχή του κράτους στην Αυστρία, με υπουργούς που παρουσιάσαν εκεί πέρα. Υπάρχει εκεί φυσικά ο κίνδυνος οι ιδέες οι οποίες είναι ριζοσπαστικές να αφομοιωθούν από το σύστημα και να βγει κάποιο έκτρωμα στο τέλος. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι μια ιδέα η οποία αφορά μια μικρή μειονότητα εναλλακτικών στην άκρη της κοινωνίας. Είναι κάτι που αφορά και το ίδιο το σύστημα και προσπαθεί να αντιδράσει ή να πάρει θέση σε σχέση με την πρόταση της αποανάπτυξης. Πολιτικά φυσικά δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε και να λέμε ότι κάτι έχουμε κάνει. Δεν έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή, όπως έλεγε και ο Γιάννης, η κύρια πρόταση, η προοδευτική πρόταση, η αριστερή πρόταση είναι η ανάπτυξη. Δηλαδή είναι αυτό, ξαναγυρίζουμε ακριβώς πίσω τον τροχό από εκεί που ξεκινήσαμε. Δηλαδή, χαιρόμαστε όλοι ότι κέρδισε ο Λαντ στη Γαλλία, ο οποίος τι έχει να προτείνει? Έχει να προτείνει οικονομική ανάπτυξη, αντί για την πολύ χειρότερη λιτότητα την οποία βιώνουμε εμείς εδώ πέρα. Αλλά βλέπουμε εκεί πέρα ότι υπάρχει ένα διέξοδο και ότι οι ιδέες της αποανάπτυξης δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν φτάσει στη μεγάλη μάζα, στους πολλούς ανθρώπους. Όχι παντού όμως. Θα έλεγα ότι ακόμα και σε αυτό το πολιτικό επίπεδο, στο πιο ευρέω επίπεδο, υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο. Για παράδειγμα, στο Εκουαδόρ. Το οποίο είναι μια χώρα που γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή στη Βαρκελόνη μας φτάνουν συνέχεια email με θέσεις καθηγητών και λεφτά για ερευνητές στο Εκουαδόρ. Οι Ισπανοί ετοιμάζονται να φύγουν προς τη Λατινική Αμερική. Είναι μια χώρα με τεράστιους ρυθμούς ανάπτυξης. Ο Κορέα, όπως ξέρετε, είναι αριστερός σοσιαλιστής, ο οποίος είναι πολύ δημοφιλής όλη αυτή η ανάπτυξη του. Χρεώνεται σε αυτόν, αν και φυσικά η ανάπτυξη έχει να κάνει με το πετρέλαιο και με τους φυσικούς πόρους, τους οποίους πουλάει πλέον το Εκουαδόρ, αλλά χρησιμοποιεί με καλύτερους τρόπους από αυτούς που χρησιμοποιούσαν οι νεοφιλελεύθεροι πριν για κοινωνικά έργα και για διάφορα άλλα πράγματα. Αλλά ο δεύτερος, ο οποίος θέλει να τα βάλει με τον Κορέα στις εκλογές και ήδη του δίνεται ένα 15-20% στις προβλέψεις, Αλμπέρτο Ακώστα, μιλάει για ότι δεν χρειαζόμαστε πια ανάπτυξη. Μιλάει για ένα μοντέλο πέρα από την ανάπτυξη ενάντια στην ανάπτυξη. Στη Λατινική Αμερική αυτό το ονομάζουν Buen Vivir, ευζήν στα ελληνικά. Κάνει μια νέα πρόταση η οποία να μην είναι ανάπτυξη. Σε μια χώρα η οποία ζει από την εκμετάλλευση των φυσικών τους πλούτων και ακριβώς γι' αυτό υπάρχει ένα τεράστιο κίνημα γηγενών πληθυσμών, το οποίο ζητάει να βγει έξω από αυτό το μοντέλο ανάπτυξης. Και είναι μια σημαντική πολιτική δύναμη εκεί και στις άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής και στη Βολιβία, για παράδειγμα. Είναι η αριστερή, η προοδευτική αντίδραση προς τον Εύο Μοράλες. Υπάρχουν και κακά παραδείγματα, θα έλεγα. Στην Ιταλία, επίσης, η ιδέα της αποανάπτυξης είναι πολύ δυνατά, αλλά πολιτικά παίρνει μια μορφή η οποία δεν μου αρέσει εμένα προσωπικά καθόλου. Είναι το κόμμα του Πέπε Γκρίλο, του επωνομαζόμενου κωμικού, ο οποίος μέσα στο κόμμα του έχει άτομα, οι διανοούμενοι του μιλάνε για την ευτυχή
ευτυχία από ανάπτυξη, Decrescita Felice την ονομάζουν. Είναι μια απολυτική προσέγγιση προς την ανάπτυξη, τεχνική, οι γνωστές ρίσεις να μην τραβάμε το καζανάκι μας αρκετά, να πλένουμε τα χέρια μας λιγότερο, να αλλάξουμε τις λάμπες μας και ούτω καθεξής. Η οποία όμως, το ενδιαφέρον είναι ότι έχει μια απήχηση επίσης στην ιταλική κοινωνία. Τώρα λένε ότι στις δημοσκοπήσεις βγάζουν το κόμμα αυτό, το απολυτικό κόμμα του Μπέμπε Γκρίλο, στο 15%. Δεν ξέρω αν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να χαιρόμαστε να λυπόμαστε. Εγώ προσωπικά μάλλον λυπάμαι. Αλλά από την άλλη δείχνει ότι τα πράγματα αλλάζουν γρήγορα και ότι δεν είμαστε κολλημένοι σε κάποιες στιγμές που θεωρούσαμε ότι αυτές οι ιδέες αποκλείεται ποτέ να είχαν μια απήχηση στην κοινωνία. Τώρα, τι απήχηση θα πάρουν και αν θα πάρουν μια θετική προοδευτική μορφή, μια αντιδραστική μορφή, αυτό μένει να φανεί. Να κάνω μια συσχέτιση τώρα με αυτά που συζητάμε εδώ πέρα, δηλαδή με τις διάφορες πρωτοβουλίες οι οποίες, όπως είπαμε, πληθαίνουν στην Ελλάδα, της εναλλακτικής οικονομίας, της αυτοοργάνωσης, της συλλογικής αυτοδιαχείρισης σε επίπεδο γειτονιάς, σε επίπεδο χωριών, στην επαρχία και μέσα στην πόλη. Και να πω ποια είναι η σχέση τους με την αποανάπτυξη. Η αποανάπτυξη δεν θέλει να, σαν ιδέα, όπως είπα, δεν είναι ένα κίνημα το οποίο εποφθαλμιά ή θέλει να γίνει, πώς να το πω, να πούμε ότι όλα αυτά είναι το κίνημα για την αποανάπτυξη ή ότι όλα αυτά είναι πρακτικές αποανάπτυξης. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Η αποανάπτυξη, θα έλεγα, είναι μια ιδέα και ένα πλέγμα θεωριών και ενιών, τα οποία προσπαθούν να δώσουν μια δομή, μια συνοχή, μια θεωρητική ανάκλαση σε αυτά που κάποιοι κάνουν βιωματικά και αυτόματα, χωρίς αναγκαία να έχουν διαβάσει το Λατούς, ούτε να χρειάζεται και να διαβάσουν το Λατούς, για παράδειγμα. Θα έλεγα, δηλαδή, με λίγα λόγια, να το πω με παράδειγμα, αν τα οικονομικά είναι η επιστήμη του καπιταλιστικού συστήματος, μακάρι να μπορούσε να γίνει η αποανάπτυξη η επιστήμη ενός νέου κοινωνικού κινήματος, το οποίο γεννιέται από εσάς εδώ πέρα. Δεν είναι μια ιδέα που πρέπει να εφαρμοστεί, αλλά να δώσει μια συνοχή και μια θεωρία, ένα υπόβαθρο, μια γλώσσα συνανόησης επίσης για όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Τι γλώσσα δίνει, τι συνοχή δίνει. Νομίζω αυτό που λέει από ανάπτυξη είναι ότι όλες αυτές οι πρακτικές δεν αποτελούν εναλλακτικές λύσεις προς την ύφεση, δεν αποτελούν δυνατότητες επιβίωσης ή ένα διαφορετικό μοντέλο οικονομίας το οποίο θέλει να αναπαράγει ό,τι παρήγαγε το προηγούμενο μοντέλο οικονομίας. Δεν αποτελούν μια εναλλακτική λύση ανάπτυξης, αλλά αποτελούν μια έξοδο, μια συνειδητοποιημένη έξοδο από την οικονομία της ανάπτυξης η οποία μας έφερε εδώ που μας έφερε. Το πρώτο λοιπόν είναι η έξοδος. Το δεύτερο που φέρνει η θεωρία της ανάπτυξης, η θεωρία της αποανάπτυξης, είναι ότι λέει ότι αυτή η έξοδος από μόνη της δεν αρκεί. Παράλληλα, αυτή η έξοδος πρέπει να διοχετευθεί σε άρνηση. Άρνηση προς την ανάπτυξη με κεφαλαίο Α, αυτό που καταλαβαίνουμε τη μεγάλη ανάπτυξη. Άρνηση προς τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στη Βόρεια Ελλάδα. Άρνηση στους νέους δρόμους ή στα τρένα ταχείας κυκλοφορίας στην Ιταλία. Άρνηση στα πυρηνικά εργοστάσια. Και ότι αυτά τα δύο πράγματα είναι συνυφασμένα. Δεν κάνουμε απλά έξοδο, αλλά αρνούμαστε. Δεν κάνουμε απλώς αντίσταση ή άρνηση, αλλά δημιουργούμε επίσης. Και το τρίτο είναι ότι πλαισιώνει αυτές τις πρωτοβουλίες, τις βλέπει ως ένα εναλλακτικό μοντέλο κοινωνικής ευημερίας, αυτό που είπε ο Μιχάλης στην αρχή. Δηλαδή, τις βλέπει ως ένα μοντέλο το οποίο δεν βασίζεται στη λογική που βασίζεται η έννοια της ανάπτυξης, στη λογική του κέρδους και της εξάπλωσης και της επέκτασης. Βασίζεται στην αυτάρκεια, βασίζεται στην αλληλοβοήθεια, βασίζεται στη συντροφικότητα ως αξία, όχι ως εργαλείο στο να συμβεί κάτι άλλο, ως αξία κάθε αυτή. Τέλος, νομίζω ότι αυτό που κάνει η θεωρία της αποανάπτυξης, αυτό που θα δημιουργήσουμε, είναι να εντάξουμε αυτές τις τοπικές πρωτοβουλίες ή την τοπικοποίηση της οικονομίας, να τις εντάξουμε και να τις συνδέσουμε με τη συστημική κριτική και τη συστημική κρίση. Και επίσης με την αναγνώριση ότι μόνο στο τοπικό επίπεδο δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Ότι απαιτείται και πολιτική δράση στο κρατικό, στο περιφερειακό και στο κρατικό επίπεδο. Το να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις πρωτοβουλίες διαφορετικής ζωής στο τοπικό επίπεδο απαιτεί και ένα κράτος το οποίο, για παράδειγμα, μας παρέχει την υγεία, μας παρέχει την εκπαίδευση, μας παρέχει διάφορες άλλες αναγκαίες συνθήκες σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο από αυτό της τοπικοποιημένης ομάδας. Συλλογικές προσφορές. Και πώς αυτά τα δύο συνδέονται. Αυτές είναι κάποιες από τις συζητήσεις και από τις αναζητήσεις, θα έλεγα, που έχουμε σε θεωρητικό επίπεδο για το θέμα της αποανάπτυξης.
Έχω 3, 12, 8 λεπτά. Εντάξει, μπορώ να μπω στην κριτική λοιπόν. Θέλω να απαντήσω, μάλλον πρώτα να αναφέρω 5 κριτικές και να απαντήσω σε όσους προλάβω. Είμαι σίγουρο ότι κάποια από εσάς θα τις βάλουν στις ερωτήσεις. Αλλά οι συνήθεις κριτικές, θα έλεγα, εκ των αριστερών ή εξ ανθρώπων που συμμερίζονται αρχικά την ιδέα της αποανάπτυξης και λένε καλά κάνετε και κριτικάρετε την ιδέα της ανάπτυξης, αλλά, και μετά ακολουθεί ένα αλλά, το οποίο νομίζω είναι 5 κυρίως οι κριτικές οι οποίες συνήθως γίνονται. Η πρώτη είναι ότι, μα γιατί λέτε για αποανάπτυξη, κάποια πράγματα πρέπει να αναπτυχθούν. Δεν θέλετε περισσότερο από αυτές τις πρωτοβουλίες που έχουμε εδώ πέρα. Δεν θέλετε περισσότερο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν θέλετε ανάπτυξη της αλληλοβοήθειας. Γιατί λοιπόν αποανάπτυξη? Η δεύτερη κριτική που ορισμένες φορές γίνεται είναι ότι η έννοια της αποανάπτυξης είναι πολύ ποσοτική. Μιλάει πάλι για ποσότητες και μεγέθη, όπως κάνουν οι οικονομολόγοι, ενώ κανονικά θα έπρεπε να δίνει ένα όραμα ποιοτικό, ότι θέλουμε κάτι διαφορετικό. Όχι να μιλάει πάλι με νούμερα, ας πούμε, μείωσης της κατανάλωσης του άνθρακα ή μείωσης του ΑΕΠ και ούτω καθεξής. Συνυφασμένη είναι η τρίτη κριτική που λέει: αποανάπτυξη, ωραία, καλή για να ξεκινήσει την κουβέντα, αλλά σαν λέξη είναι λίγο αρνητική. Δεν σοκάρει, δεν δίνει θετική κατεύθυνση, δεν μας δίνει όραμα. Μας λέει τι δεν θέλουμε, αλλά δεν μας λέει τι θέλουμε. Η τέταρτη και πιο συνηθισμένη είναι ότι είστε αφελείς, το πρόβλημα δεν είναι η ανάπτυξη, αλλά ο καπιταλισμός. Και είναι ο καπιταλισμός ο οποίος παράγει την ανάπτυξη. Με τον καπιταλισμό πρέπει να τα βάλετε και όχι με την ανάπτυξη. Και εκεί συνήθως ακολουθεί ένα πέμπτο επιχείρημα, το οποίο είναι αν μπορούσαμε να ελέγξουμε την ανάπτυξη συλλογικά, κοινωνικά, σοσιαλιστικά, τότε θα είχαμε καλή ανάπτυξη. Και αυτή την ανάπτυξη θέλουμε. Δεν θέλουμε την καπιταλιστική ανάπτυξη. Αυτές είναι οι 5 κριτικές, οι συνήθεις. Στην πρώτη κριτική, κάποια πράγματα πρέπει να αναπτυχθούν. Φυσικά και κάποια πράγματα πρέπει να αναπτυχθούν, αλλά γιατί πρέπει να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη ανάπτυξη, ρωτάω. Επίσης, και εν μέσω της οικονομικής ανάπτυξης, κάποια πράγματα αποαναπτύσσονται. Για παράδειγμα, οι μορφές οργάνωσης, στις οποίες αναφερόταν ο Γιάννης πριν από μένα, αποαναπτυχθήκανε. Ενώ αναπτυσσόταν η εντατική γεωργία, η τεχνολογία, όλα αυτά που ξέρουμε, η βιομηχανία, κάποια πράγματα αποαναπτύσσονταν. Και εντός του καπιταλισμού, φυσικά, και εντός της ανάπτυξης, κάποια πράγματα αποαναπτύσσονται. Αλλά η βασική ιδέα είναι η ανάπτυξη. Ως αντιδιαστολή σε αυτό, η βασική ιδέα είναι η αποανάπτυξη, δηλαδή να κάνουμε με λιγότερα πράγματα όσο γίνεται και κάνοντας με λιγότερα φυσικά και κάποια πράγματα άλλα θα εξελιχθούν. Ναι, και θέλουμε να εξελιχθεί η τοπική παραγωγή ενέργειας, ναι, και θέλουμε να εξελιχθούν οι μορφές οικονομίας αλληλοβοήθειας, αλλά δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιούμε τη λέξη ανάπτυξη για αυτό που θέλουμε. Γιατί όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη ανάπτυξη, πέφτουμε σε μια παγίδα μιας λέξης η οποία έχει ήδη πολύ ισχυρή σημασιοδότηση μες στην κοινωνία. Ό,τι και να πούμε, όταν λέμε ανάπτυξη, ο κόσμος φαντάζεται γέφυρες και δρόμους. Δεν φαντάζεται μικρές ανεμογεννήτριες που τις φτιάχνουμε με τα χέρια μας. Όσο και να θέλουμε να τον πείσουμε ότι μπορεί αυτό να είναι κοινωνική, πράσινη, τοπική ανάπτυξη. Άμα ακούσει ανάπτυξη, φαντάζεται και χρήματα και καλά κάνει, γιατί αυτό ήταν η ανάπτυξη. Έχει υπάρξει ως τώρα. Πιστεύω λοιπόν ότι σαν λέξη είναι μια χαμένη λέξη, την οποία δεν υπάρχει κανένας λόγος να την διεκδικήσουμε και πρέπει να σκεφτούμε άλλες λέξεις με τις οποίες μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Στην κριτική ότι είναι μια ποσοτική έννοια, θα έλεγα το αντίθετο. Κυρίως στα ελληνικά, η έννοια ανάπτυξη δεν είναι ποσοτική μόνο, είναι ποιοτική. Σηματοδοτεί πάρα πολλά πράγματα. Σηματοδοτεί το μεγαλύτερο, σηματοδοτεί το γιγαντωμένο, σηματοδοτεί τα μεγάλα στάδια, σηματοδοτεί τα μεγάλα χρήματα που ρέουν, σηματοδοτεί τις μεγάλες τουριστικές μονάδες, σηματοδοτεί το μεγάλο. Αυτό είναι ποιοτικό, δεν είναι μόνο ποσοτικό. Αυτό που σηματοδοτεί, ακριβώς αυτό αρνούμαστε. Γι' αυτό ακριβώς νομίζω ότι και η κριτική της αποανάπτυξης είναι κριτική, ποιοτική κριτική. Είναι μια κριτική σε ένα κυρίαρχο μοντέλο ζωής. Είναι ποιοτική κριτική, γιατί είναι μια κριτική και σε ένα ανθρωπολογικό μοντέλο, όπως είπε ο Γιάννης πριν από μένα. Οπότε δεν είναι μόνο μια ποσοτική έννοια, ότι θέλουμε να καταναλώνουμε λιγότερο, αλλά είναι και μια γενικότερη ποιοτική κριτική. Σωστά νομίζω κάποιοι λένε ότι η έννοια της αποανάπτυξης της λείπει η θετική κατεύθυνση. Δηλαδή, δεν θέλουμε ανάπτυξη, αλλά τι θέλετε. Τι ακριβώς θέλουμε. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν αποτελεί κριτική στο ότι χρησιμοποιούμε τη λέξη. Νομίζω μέσα από την κρίση, από την κριτική, μέσα από τη σύγκρουση δημιουργούνται οι νέες έννοιες. Δεν βλέπω κάποια άλλη έννοια, κάποιο ισμό, κάποια ιδέα, ιδεολογία, η οποία αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να φέρει μαζί και να εκφράσει όλα αυτά. Τις διαφορετικές πρωτοβουλίες, τις διαφορετικές αντιστάσεις, τις διαφορετικές ιδέες οι οποίες γεννιούνται.
Νομίζω ότι αυτό που χρειαζόμαστε πιο πολύ τώρα είναι να σπάσουμε και να σταματήσουμε την αναπαραγωγή του ίδιου μοντέλου, το οποίο συνεχίζεται ως τώρα. Και το οποίο, όπως λέω, βγαίνει και δυναμωμένο από την κρίση. Δηλαδή, η ιδέα της ανάπτυξης βγαίνει δυναμωμένη ως η προοδευτική απάντηση στην κρίση. Αυτό ακριβώς πρέπει να αντισταθούμε και να διαβάλουμε αυτή τη στιγμή και μέσα από αυτό να γεννηθεί το εναλλακτικό, το οποίο μπορεί να πάρει οποιαδήποτε λέξη και το γρηγορότερο βρούμε μια τέτοια λέξη ή λέξεις οι οποίες θα δώσουν αυτή την ποιοτική θετική διάσταση να τις εκφράσουμε. Κανένα πρόβλημα με αυτό. Για τον καπιταλισμό και για την εναλλακτική ανάπτυξη ίσως είναι μεγάλη κουβέντα, θα το αφήσω για τη συζήτηση. Να πω μόνο γρήγορα ότι προφανώς και το πρόβλημα είναι ο καπιταλισμός. Κανείς δεν θα μπορούσε να πει ότι η ανάπτυξη είναι κάτι το οποίο δεν είναι το δομικό στοιχείο του καπιταλισμού. Το πρόβλημα φυσικά είναι ότι και οι εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες έχουν προκύψει κατά καιρούς ενάντια στον καπιταλισμό, δεν έχουν αρνηθεί το βασικό του στοιχείο, τη βασική δομή, το βασικό τοτέμ, το βασικό πράγμα το οποίο μπορεί να κάνει ο καπιταλισμός, το οποίο είναι να παράγει όλο και περισσότερα αγαθά. Το βασικό φαντασιακό του καπιταλισμού βασίζεται σε αυτή την ιδέα, αλλά οι εναλλακτικές λύσεις που έχουν κατά καιρούς προκύψει από το σοσιαλισμό μέχρι άλλες μορφές οργάνωσης, επειδή ακριβώς βασίζονται σε αυτή την ιδέα της ανάπτυξης και της επέκτασης, δεν καταλαβαίνω ότι με αυτή ακριβώς το φαντασιακό μπαίνουν ακριβώς στην ίδια λούμπα της αναπαραγωγής αυτού του συστήματος και της αναπαραγωγής των σχέσεων εκμετάλλευσης και ανισότητας. Πιστεύω εγώ ότι δεν υπάρχει πιο αντικαπιταλιστική θέση αυτή τη στιγμή από την αποανάπτυξη. Γιατί λέει ότι αυτό που παράγει και αυτό που υπόσχεται ο καπιταλισμός, που δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από τα περισσότερα αγαθά, ότι ακριβώς αυτό που μπορεί να μας δώσει, ότι δεν το θέλουμε και ότι δεν μας ενδιαφέρει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο βασική αντικαπιταλιστική θέση από αυτή ακριβώς την τοποθέτηση. Θα μπορούσε να υπάρξει καλή ανάπτυξη σοσιαλιστική. Νομίζω ότι σίγουρα το σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο ανάπτυξης, αυτό που αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, ακολουθούν κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής, είναι σίγουρα πολύ καλύτερο και προτιμότερο από το νεοφιλελεύθερο μοντέλο ανάπτυξης. Δηλαδή, δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε και να λέμε ότι είναι το ίδιο. Το ότι υπάρχει μια αναδιανομία αυτή τη στιγμή στο Εκουαδόρ, στη Βολιβία, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι προς θα έλεγα, χλεβασμό. Αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να δούμε ότι και στη Βολιβία και στο Εκουαδόρ συνεχίζουν να έχουν τα ίδια προβλήματα που είχαν και πριν σε μεγάλο βαθμό. Αν στο δάσος στις σκουριές που ακούγαμε στη Χαλκιδική με το καλό μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση πάει, τι θα κάνει διαφορετικό? Ή θα κόψει τα δέντρα και θα κάνει ορυχεία, ή δεν θα κάνει ορυχεία και θα αφήσει τα δέντρα. Εμείς θέλουμε να μην κάνει ορυχεία και να αφήσει τα δέντρα. Δεν υπάρχει καλό εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξη το οποίο θα βρει μια μέση λύση από αυτές τις δύο διόδους. Στη Βολιβία και στο Εκουαδόρ αυτό που έχουν κάνει είναι ότι κόψαν τα δέντρα, βγάλαν το χρυσό έξω και τα λεφτά από το χρυσό τα μοιράσαν λίγο καλύτερα. Νομίζουμε ότι αυτό αρκεί για να φτιάξει ένα διαφορετικό κόσμο, το να μοιράσει το χρυσό λίγο καλύτερα? Και πόσο μακριά μπορεί να φτάσει? Σε κάποια φάση και αυτές οι χώρες θα αντιμετωπίσουν την κλασική περιοδική κρίση και θα ξαναγυρίσουν σε ένα νεοφιλελεύθερο μοντέλο κάπου αλλού. Τίποτα δεν έχει αλλάξει μακροχρόνια εκεί πέρα. Πολύ λίγα πράγματα έχουν αλλάξει μακροχρόνια. Θα το αφήσω εκεί. Είχα να πω και άλλα πολλά πράγματα στις κριτικές, αλλά αν σας ενδιαφέρει να ακούσετε κάτι παραπάνω, θα μπορούσαμε στη συζήτηση να το αγγίξουμε. Ευχαριστώ. Το θέμα μας είναι τοπικοποίηση, κοινωνικοποίηση από ανάπτυξη συνδεδεμένη και με την άμεση δημοκρατία. Εγώ θα στοχεύσω περισσότερο στην συγγράψη ενός προγράμματος μετάβασης προς τέτοιες κοινωνίες και με κάποια παραδείγματα. Η τοπικοποίηση. Ο όρος βγήκε από ένα λεκτικό παιχνίδι με την παγκοσμιοποίηση και προέκυψε από την κριτική στο δυτικό μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο επιδιώκει να παγκοσμιοποιηθεί. Αυτή τη στιγμή, έτσι, επιδιώκει βέβαια να μεγαλώνει την πίτα, αλλά δεν έχει πια αυτή τη δυνατότητα για να μοιράσει μεγαλύτερο κομμάτι στον καθένα μας και απλώς την φουσκώνει. Παράγει λοιπόν παντού κοινωνικές και οικολογικές ζημιές, οδηγεί όχι μόνο σε κρίση χρεών και πτωχεύσεις επιχειρήσεων, κρατών και τάξεων, αλλά αν το αφήσουμε να συνεχίζει έτσι, αυτό το μοντέλο το καπιταλιστικό της ανάπτυξης,
θα οδηγήσει και σε πτώχευση, κατάρρευση της ανώνυμης εταιρείας γη, όπως τη λέω εγώ, γιατί πράγματι αυτό το σύστημα αντιμετωπίζει τον πλανήτη σαν μια ανώνυμη εταιρεία από την οποία προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του. Η τοπικοποίηση λοιπόν προτείνεται σαν μια στρατηγική για στροφή σε αποκεντρωμένες, τοπικοποιημένες, αυτοδιαχειριζόμενες και οικολογικές αταξικές κοινωνίες της ισοκατανομής πόρων και εξουσιών. Οι δομές της, ξεκινάμε από τη μικρότερη, όπου είναι η διευρυμένη οικογένεια, με την έννοια ότι δεν θα είναι φιλετική, γιατί σήμερα πια η πυρηνική οικογένεια έχει καταλήξει το πολύ να κάνει στην Ελλάδα τουλάχιστον 1,2 τέκνα, και άρα δεν υπάρχουν πολλά αδέρφια, πολλά ξαδέρφια ή γαμπροί. Άρα η διευρυμένη οικογένεια που υπήρχε, η πολυμελής που υπήρχε μέχρι τη δεκαετία του 60-70 στην Ελλάδα, μπορεί να πάρει πια τη μορφή της ιδεολογικής σύνδεσης των μελών της και να προκύψει το μικρότερο κύτταρο αυτής της κοινωνίας που λέμε, που θα είναι η διευρυμένη οικογένεια. Μεγαλύτερο κύτταρο είναι η οικοκοινότητα, όπου αυτό το οίκο και με την αρχαία ελληνική σημασία της λέξης, δηλαδή του οίκου, που εξασφάλιζε τα προστοζήν των μελών του οίκου, και βέβαια και με το καινούριο της οικολογικής στάσης απέναντι στα πράγματα. Στη συνέχεια η αυτοδύναμη κοινότητα, είτε χωρική είτε ενδιαφερόντων, ο Δήμος και η Περιφέρεια, και φτάνουμε στην επικράτεια, κάθε εθνική επικράτεια, και όλα αυτά συνδεδεμένα μεταξύ τους σε ομοσπονδία, μπορούμε, αυτό είναι το όραμα, να δημιουργήσουμε την παγκόσμια κοινότητα των κοινοτήτων. Η οικοδόμηση τώρα αυτών των θεσμών και των δομών αυτής της προτινόμενης, όπως είπαμε πριν, κοινωνίας, θα χρειαστεί να δημιουργηθούν σε σχέση απόρριψης, αντεπαράθεσης και ρήξης με τις δομές του κεντρικού κράτους και του εταιρικού τρόπου παραγωγής, καθώς και με τα μεγαστήματα της παγκοσμιοποίησης και της παγκόσμιας διακυβέρνησης, που ήδη στοιχεία της παγκόσμιας διακυβέρνησης έχουν δημιουργηθεί. Έτσι, Παγκόσμια Τράπεζα, Δέλτα Νιτάφ, ΠΟΕ, δηλαδή Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου κτλ. Και όλα αυτά με άμεση δημοκρατία στα πλαίσια τους, και που η εξέλιξη αυτής της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια των εγχειρημάτων, που όλα όσα παρουσιάστηκαν σε αυτό το φεστιβάλ πράγματι εφαρμόζουν όλα αυτά τα εγχειρήματα την άμεση δημοκρατία στα πλαίσια τους, αυτό θα πρέπει να εξελιχθεί και σε τρόπο διακυβέρνησης. Δηλαδή η άμεση δημοκρατία θα πρέπει να εξελιχθεί και σε τρόπο διακυβέρνησης, που βέβαια θα προέλθει αν το αποφασίσουν μεγάλες πλειοψηφίες των κοινωνιών και πάνε να κάνουν πια ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, όπου η κοινοβουλευτική δημοκρατία και το κοινοβούλιο δεν θα υπάρχει, αλλά θα υπάρχει η άμεση δημοκρατία. Ταυτόχρονα, σε σχέση με την ιδιοκτησία, προτείνεται η συλλογική, η κοινοτική και η δημοτική ιδιοκτησία. Η απεξάρτηση από την έννοια του σωρευτικού χρήματος και από τις αγορές. Το βλέπουμε και από τα εγχειρήματα που υπάρχουν σήμερα με τα τοπικά νομίσματα, όπου είναι στην ουσία μια προσπάθεια να επανέλθουμε στην έννοια του χρήματος σαν μέσο ανταλλαγής και όχι σαν μέσο πλουτισμού, το οποίο έχει γίνει σήμερα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η χρηματική οικονομία είναι δεκαπλάσια από την πραγματική. Δηλαδή, με όλες τις μορφές χρήματος που κυκλοφορούν σήμερα, είναι κάπου, σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, έτσι, κανένας δεν ξέρει ακριβώς, αλλά σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις είναι κάπου 703 δολάρια, ενώ το παγκόσμιο ΑΕΠ είναι γύρω στα 60 με 73. Σημαίνει δηλαδή ότι η χρηματική οικονομία, υπάρχει μεγάλη φούσκα πάνω σε αυτό, είναι δεκαπλάσια από την πραγματική οικονομία. Και αυτό όλος ο πλούτος, ο χρηματικός, έχει συγκεντρωθεί σε μια ελίτ οικονομική, και μόνο έτσι, μέσω του χρήματος, μπορούσε να γίνει μια τέτοια συγκεντροποίηση του πλούτου. Γιατί δεν είναι δυνατόν οι πλούσιοι να μαζέψουν τόσο πλούτο με μορφή αντικειμένων, σπιτιών και ούτω καθεξής. Έτσι. Δηλαδή, τα δις που μπορεί να έχει ο Σόρος δεν θα μπορούσε να τα έχει και δεν τα χρειαζόταν και δεν είχαν και κανένα νόημα να τα έχει σε σπίτια, γη και ούτω καθεξής. Έτσι. Αλλά έχει τη δυνατότητα να τα έχει σε χρήμα και με αυτό να καθορίζει το τι συμβαίνει στον πλανήτη. Έτσι. Επενδύνοντας εδώ τη μια φορά, παίρνοντας τα λεφτά του από εκεί, επενδύνοντας αλλού και προκαλώντας κρίσεις όχι μόνο κρατών αλλά και ολόκληρων περιοχών.
με στήριξη σε όσο γίνεται πιο τοπικούς φυσικούς και κοινωνικούς πόρους και πηγές και σε μια κοινωνικοποιημένη οικονομία της εγκύτητας με την έννοια των μικρών αποστάσεων. Γιατί η σημερινή οικονομία καπιταλιστική κινεί γύρω από τον πλανήτη καθημερινά τρομερές ποσότητες ανθρώπων και καλά, όχι ποσότητες τελοπών ανθρώπων, αριθμό ανθρώπων και ποσότητες εμπορευμάτων καθημερινά. Παράδειγμα, μια εταιρεία logistic του Μονάχου σήμερα κυκλοφορεί καθημερινά στον πλανήτη 100 εκατομμύρια καφάσια φρέσκων φούτων και λαχανικών με τα αεροπλάνα γύρω-γύρω. Δηλαδή, φανταστείτε, για να γίνει όλο αυτό, τι ενέργεια, κατανάλωση ενέργεια και ανθρώπινης εργασίας χρειάζεται για να γίνεται αυτό το πράγμα, αυτή η οικονομία των πολύ μεγάλων αποστάσεων. Η τοπικοποίηση, για να καταλήξω στην πρώτη ας πούμε, ενότητα, δεν έχει να κάνει με τον όρο τοπικισμό για τον οποίο πολλές φορές κατηγορείται, δηλαδή. Έτσι. Γιατί ο στόχος, όπως είδατε πιο πριν, δεν είναι να δημιουργήσουμε κάποιες οάσεις και να γίνουμε αναχωρητές από τα συμβαίνοντα στην γενικότερη κοινωνία, αλλά είναι έτσι, ένα στόχος να δημιουργηθεί μια νέα οικουμενικότητα. Μια νέα οικουμενικότητα που θα στηρίζεται στην κοινότητα, όπως είπαμε, την παγκόσμια κοινότητα των κοινοτήτων. Δεύτερη ενότητα, η κοινωνικοποίηση. Όπως κατέληξα πριν, έτσι, η υπέρβαση της παγκοσμιοποίησης και του καπιταλιστικού κοινωνικο-οικονομικού μοντέλου μπορεί να γίνει με τη διαδικασία της οικουμενοποίησης. Τι εννοούμε με αυτό? Ότι η βασική αρχή είναι η οικουμενικότητα, με την έννοια ότι μία είναι πατρίδα όλων, ο μπλε και πεπαρασμένος και μοναχικός στο κοντινό διάστημα πλανήτης μας, ο αέρας, η θάλασσα, το νερό, η γη και η κραπή της κτλ. Έτσι είναι κοινή κληρονομιά όχι μόνο των ανθρώπινων κοινοτήτων, αλλά και των άλλων μορφών ζωής που δημιουργήθηκαν σε αυτό το πλανήτη. Ναι. Αλλά κοινή κληρονομιά δεν είναι μόνο τα φυσικά αγαθά, είναι και τα λεγόμενα κοινωνικά αγαθά με τους σπόρους των μεταλλαγμένων, όπου λόγω επιμόλυσης βρέθηκαν σπόροι μεταλλαγμένοι ακόμα και σε αγρότες που δεν θέλαν να καλλιεργήσουν μεταλλαγμένα. Και η εταιρεία, η Monsanto συγκεκριμένα, ζητούσε ας πούμε, από κάποιους αγρότες που βρέθηκαν στα χωράφια του ο σπόρος της εταιρείας, ζητούσε αποζημίωση. Φανταστείτε, και χωρίς να το θέλουν οι αγρότες, έτσι. Κοινωνικά είναι και η γνώση, κοινωνική είναι και η γνώση, και πρέπει να στραφούμε σε αυτή τη διαδικασία που υπάρχει σήμερα, έτσι, της πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι πολύ διαδεδομένη και σε όλα τα εργαστήρια, τα πανεπιστημιακά, τα εταιρικά και ούτω καθεξής. Έτσι, η γνώση δηλαδή ξεκίνησε από τη μουσική και τα δημιουργήματα, έτσι, όπου πράγματι δημιουργήθηκε αυτή η έννοια και ο νομικός όρος της πνευματικής ιδιοκτησίας και τώρα επεκτείνεται στα πάντα. Η παιδεία και η εκπαίδευση, οπωσδήποτε είναι κοινωνικό αγαθό, η διατήρηση και η βελτίωση της υγείας, έτσι, ο φοδιασμός των πόλεων και των οικισμών με νερό ή ενέργεια, η παραγωγή ναι, και η διακίνηση της ενέργειας και η διανομή της. Να σταθώ λίγο στο νερό. Όλες οι κοινότητες είχαν κάποιες πηγές κοντά, έτσι, και οι οικισμοί. Με προσωπική εργασία των παππούδων μας γίνανε όλα τα κανάλια για να πάει το νερό από την πηγή στο κάθε σπίτι. Και τώρα τι προσπαθούν να κάνουνε, παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη ή και στο Βόλο από ό,τι μαθαίναμε, ότι οι εταιρείες εφοδιασμού σε νερό θα ιδιωτικοποιηθούν. Φανταστείτε τώρα, έτσι ένας ιδιώτης, μια εταιρεία, να αγοράσει την ΔΕΙΑΜ Βόλου ή την ΕΘΙΕΛ Θεσσαλονίκης, και η ΕΘΙΕΛ Θεσσαλονίκης μπήκε ήδη στον κατάλογο λόγω Τρόικας, έτσι, των προσπόληση εταιριών. Δηλαδή, ένα δίκτυο και πηγές που είναι κοινωνικά, που έχουν δημιουργηθεί κοινωνικά, να ιδιωτικοποιηθούν. Αυτό επιδιώκουν σήμερα και άρα δεν πρέπει να το επιτρέψουμε με κανέναν τρόπο,
και ίσα-ίσα, γιατί αυτά ακριβώς είναι και τα αγαθά στα οποία μπορούμε να στηριχθούμε για να προχωρήσουμε σε αυτά που λέμε μέχρι τώρα. Επίσης και η διακίνηση των ανθρώπων και των προϊόντων μέσα της χρήσης κοινών δρόμων, ξηρά και θάλασσα, λιμανιών, σταθερών τροχιών κτλ. Αυτά είναι, έχουν παραχθεί κοινωνικά, δεν έχουν παραχθεί από μια εταιρεία ή ένα συγκεκριμένο ιδιώτη, που τώρα ακόμα και τον ΟΣΕ έτσι, θέλουν να πουλήσουν δρομολόγια και σε ιδιώτες που θα κάνουν χρήση σιδηροτροχιών που έχουν γίνει με πόρους που πήραν από μένα και από σένα και από όλους μας. Η επεξεργασία και η επαναχρησιμοποίηση των υλικών έτσι, από την ανακύκλωση των κοινών αποβλήτων των πόλεων και των οικισμών. Αυτό είναι πλούτος. Δεν είναι σκουπίδι αυτό που έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα και που ήταν πρόβλημα τι θα τα κάνουμε. Τώρα πια έχει υποδειχθεί ότι τα σκουπίδια έτσι είναι πόρος, παραγωγικός. Και μέσα από την ανακύκλωση μπορεί να αναχθούν πάρα πολλά υλικά έτσι, και χρήσιμα. Και αυτό δεν μπορεί να ιδιωτοποιηθεί. Και αυτό κάνουν τώρα. Δίνουν και την ανακύκλωση των σκουπιδιών και την διαχείριση των σκουπιδιών σε εταιρείες και εργολάβους. Ενώ αν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα από ένα εγχείρημα κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας, όλα αυτά που θα κερδίζονται θα ξαναγυρνάνε πίσω έτσι, στην κοινωνία την τοπική. Και ένα άλλο με το οποίο δεν ασχολούμαστε καθόλου, οι ραδιοσυχνότητες, έτσι, οι τηλεσυχνότητες, οι πληροφοριακές ηλιοφόροι που είναι γύρω-γύρω από τον πλανήτη. Σε ποιον ανήκουν αλήθεια? Δεν είναι κοινή κληρονομιά? Και όμως μέσω των τεχνολογιών και των εταιριών που έχουν γίνει, έτσι, έχουν ιδιοποιηθεί αυτές οι συχνότητες σήμερα. Η κοινωνικοποίηση λοιπόν των συλλογικών και φυσικών αγαθών θα είναι η βάση και η προϋπόθεση για οποιοδήποτε κοινωνικό κίνημα που θα θελήσει να καταργήσει τη σημερινή κατάσταση. Δηλαδή θα θελήσει να καταργήσει το κομμάτιασμα της γης που υπάρχει σήμερα, των περιφράξεων από την ιδιοκτησία, την ιδιωτικοποίηση των φυσικών, συλλογικών και κοινωνικών αγαθών, τον ατομικισμό, ανταγωνισμό και τις κοινωνικές ανισότητες, την εκμετάλλευση των ανθρώπων, των οικοσυστημάτων και της φύσης. Τη μόλυνση και τη ρήπανση του περιβάλλοντος, έτσι, και θα κοινωνικοποιήσει την οικονομία, την γνώση, την επιστήμη, την παιδεία, την υγεία κλπ. Για την επανάπτυξη δεν θα επιμείνω, επειδή οι προηγούμενοι ομιλητές έτσι ασχολήθηκαν πολύ. Το μόνο που θα ήθελα να πω, ίσως, αυτό εδώ, ότι αποδομώντας την ιδεολογία της ανάπτυξης, θα πρέπει στην ουσία έτσι, να φτιάξουμε, δεν θα την πούμε καινούργια ιδεολογία, έτσι, αλλά γιατί αυτό το πράγμα θα πρέπει να βγει μέσα από το βίωμα της ζωής των ανθρώπων και όχι ιδεολογικά, έτσι, ότι θα πρέπει να επιδιώξουμε όχι πια την ευημερία, αλλά την ευζωία μέσω ατομικής εγκράτειας και στηριζόμενη περισσότερο στην συλλογική αυθονία των συλλογικών αγαθών που αναφέραμε πριν και που είναι πλούσια και έτσι, είναι ικανά να αντιστοιχούν ό,τι χρειαζόμαστε σε όλους τους ανθρώπους. Να μείνω λίγο σε σχέση με την ευημερία και ευζωία, γιατί θα πρέπει μάλλον να χρησιμοποιούμε την λέξη ευζωία σε σχέση με την ευημερία, γιατί ακριβώς όπως η ανάπτυξη έχει αρνητικά, πάρει δηλαδή αρνητικά στοιχεία, έτσι και η ευημερία, γιατί στην ουσία έχει καταλήξει ότι η ευημερία είναι η καθημερινότητα στηριγμένη στην κατανάλωση. Το λέει και η ίδια λέξη. Ευημέρα. Η ημέρα μας. Η ημέρα μας να είναι καλά, να έχουμε να καταναλώνουμε την ημέρα μας και από εκεί πέρα δεν σκεφτόμαστε για τη συνέχεια. Ενώ αν χρησιμοποιήσουμε τον όρο ευζωία, έχουμε βάλει εδώ μέσα την καλή ζωή η οποία έχει ένα συγκεκριμένο για τον καθένα μας μεγάλο διάστημα. Έτσι, δεν είναι μόνο μια μέρα, είναι 70, 80 τόσα χρόνια. Αν λοιπόν χρησιμοποιούμε τον όρο ευζωία, είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με τον όρο ευημερία. Ναι, και σε ένα άλλο θέλω να σταθώ, ότι αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι πρέπει να παράξουμε και τον καινούριο ανθρωπολογικό τύπο, πράγματι, θα πρέπει να περάσουμε από τον
κατακαιρματισμένο συνδετικά άτομο του νεωτερικού πολιτισμού, έτσι, στο πολύπλευρο αναπτυγμένο πρόσωπο. Θα πρέπει να αντικαταστήσουμε την έννοια του ατόμου που υπάρχει στον σημερινό ανθρωπολογικό τύπο με την έννοια του προσώπου στον επιθυμητό ανθρωπολογικό τύπο που πρέπει να δημιουργήσουμε. Εντάξει, να μην επιμείνω άλλο εδώ. Θα πρέπει δηλαδή να περάσουμε σε ένα νέο πολιτισμικό και σε μια νέα κοινωνία που θα χρειαστεί να μετατρέψει τον κυρίαρχο τώρα πολιτισμικό είδος homo economicus, δηλαδή που μόνο οικονομικά σκέφτεται, στο νέο είδος του homo ecosociologicus. Και λέω, εντάξει, να μας επιτραπεί λίγο αυτή η έκφραση, έτσι. Δεν είναι δόκιμος όρος, αλλά απλώς για να δείξουμε τη διαφορά, έτσι, μεταξύ του ανθρωπολογικού είδους του homo economicus και του νέου είδους που πρέπει να δημιουργηθεί. Τώρα πώς θα το ονομάσουμε, έτσι, απλώς εγώ έκανα ένα παιχνίδι λέξεων τώρα, εντάξει. Και λίγο για την αποανάπτυξη πιο συγκεκριμένα, ότι πράγματι, έτσι, δεν περιλαμβάνει τα πάντα ότι πρέπει να αποαναπτυχθούν. Θα πρέπει να γίνει μια εκτίμηση πού θα υπάρχει αποανάπτυξη και με τον όρο αυτό, δηλαδή αποανάπτυξη εδώ, όπου χρειάζεται, όπου δηλαδή υπάρχει μεγάλο οικολογικό και κοινωνικό αποτύπωμα, συντήρηση εκεί όπου τα πράγματα είναι σε ισορροπία, αλλά και ανάπτυξη παραπέρα, εκεί όπου τα πράγματα μπορούν να οδηγήσουν σε καλυτέρωση των οποιονδήποτε. Παράδειγμα αναφέρω εδώ, έτσι, σε σχέση με το πρόβλημα του θερμοκηπίου, τις αλλαγές του κλίματος κτλ. Η χημική γεωργία και το όλο το αγροδιατροφικό σύστημα σήμερα είναι σχεδόν υπεύθυνο για το 50% του φαινομένου του θερμοκηπίου. Αν βάλουμε μέσα έτσι και τη διακίνηση των αγροδιατροφικών προϊόντων και όχι μόνο τη γεωργία ή την κτηνοτροφία. Αν όμως πάμε σε όχι πια χημική και εντατική γεωργία, αλλά σε οικολογική γεωργία των αγροτικών κοινοτήτων, τότε είναι δυνατόν να επιστρέψουμε στο έδαφος μέσω της βιομάζας, έτσι, την περίσσια που υπάρχει σήμερα στην ατμόσφαιρα του διοξιδίου του άνθρακα. Μια επιστημονική οργάνωση, GRAIN, που υποστηρίζει την Παγκόσμια Οργάνωση των Μικρών Αγροτών Via Campesina, έχει κάνει μια μελέτη και λέει ότι στα επόμενα, αν επικρατούσαν τα οργανικά αγροκτήματα, έτσι, και η αγροτική γεωργία στις κοινότητες των αγροτών, τότε στα επόμενα 40 με 50 χρόνια θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε τα 2/3 της περίσσιας που υπάρχει σήμερα στην ατμόσφαιρα του διοξιδίου του άνθρακα. Και τελευταία ενότητα για την άμεση δημοκρατία. Ναι, και το ερώτημα μπαίνει, όλα αυτά που είπες, φίλε, ποιος θα τα κάνει, έτσι. Αυτή τη στιγμή είπαμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί και ο νέος ανθρωπολογικός τύπος και ούτω καθεξής. Αλλά αυτή τη στιγμή ποιος θα τα κάνει? Ξέρουμε ότι, εντάξει, ο κοινοβουλευτισμός έχει σε μεγάλο βαθμό απομυθοποιηθεί στα μάτια των νέων γενιών, ιδίως, έτσι, στους αδύνατους κρίκους του καπιταλισμού και του κοινοβουλευτισμού. Έτσι, εδώ έχουμε να κάνουμε πια, όλος ο κόσμος βρίζει το κομματικό σύστημα και τον κοινοβουλευτισμό στην Ελλάδα, έτσι, όπου ο κανένας στις εκλογές παίρνει το μεγαλύτερο ποσοστό. Όλα λοιπόν αυτά τα χειρήματα που παρουσιάζουν εδώ, έτσι, έχουν στα πλαίσια τους την άμεση δημοκρατία και, όπως είπα πριν, γιατί αυτή η άμεση δημοκρατία να μην γίνει και γενικότερος κοινωνικός πειραματισμός. Και μια κοινωνία, αν αποφασίσει να μπει σε κίνηση, τότε μπορεί να εφεύρει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλούς θεσμούς που σήμερα δεν μπορούμε ούτε καν να φανταστούμε. Προτείνουμε λοιπόν να διατυπωθεί και να υλοποιηθεί από τα κάτω και από τους από κάτω ένα πρόγραμμα μετάβασης, έτσι, για την ελληνική κοινωνία, αν αυτή βρεθεί κάποια στιγμή σε κατάσταση μετάβασης. Η σχεδιάγραφηση ενός τέτοιου προγράμματος, περιληπτικά, έτσι, να ενερθούμε τη θέση που έχει η χώρα στα πλαίσια του καπιταλισμού, να μετατρέψουμε τη χώρα σε ζώνη οικοβιογεωργίας και ζώνη ελεύθερη από μεταλλαγμένα, με ποιοτικά προϊόντα κτλ. Να αναβλαστήσουμε τα καμένα δάση, να αποκαταστήσουμε τις λίμνες, τα ποτάμια, τους βιοτόπους, τις παραλίες, να ξαναγίνουμε πολύ σημαντικό αγροτική κοινωνία των κάθε είδους μικροπαραγωγών. Όχι βέβαια των δεκαετιών του 50 και του 60, αλλά των πολυλειτουργικών οικοαγροτών και οικοπαραγωγών χειροτεχνών σήμερα. Επίσης, να αποκαταστήσουμε στη διατροφή μας το μεσογειακό διατροφικό μοντέλο με μείωση της κατανάλωσης,
κτλ. Να στραφούμε σε οικοτουρισμό, ηλεκτροκίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, πολύ βασικό. Προτού πάμε σε ΑΠΕ, το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να δει ο καθένας μας στο σπίτι του τι μπορεί να εξοικονομήσει. Είναι πολύ βασικό. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι αν χρησιμοποιηθούν οι διάφορες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, είναι η μεγαλύτερη ΑΠΕ αυτή τη στιγμή. Όλες οι ΑΠΕ σε παγκόσμιο επίπεδο δεν προσφέρουν αυτή τη στιγμή τόσο μεγάλο ποσοστό σε ενέργεια. Στη Γερμανία, παράδειγμα, προσφέρουν το 18% αυτή τη στιγμή. Αλλά αν γινότανε με τις δυνατότητες που έχουμε σήμερα μια εξοικονόμηση ενέργειας, θα είχαμε 30% λιγότερες ανάγκες ενέργεια. Άρα, αμέσως δηλαδή, φαίνεται ότι η μεγαλύτερη ΑΠΕ αυτή τη στιγμή θα ήταν η εξοικονόμηση ενέργειας. Λοιπόν, τοπικά βιομηχανικά οικοσυστήματα. Τι εννοούμε με αυτό? Ότι μπορούμε να κάνουμε τέτοιες βιομηχανίες που τα προϊόντα και τα απόβλητα της μιας να είναι, μάλλον τα απόβλητα της μιας να είναι πρώτες ύλες για τις άλλες. Και βέβαια στα πλαίσια των βιομηχανικών αυτών οικοσυστημάτων να υπάρχει αυτοδιαχείριση των εργαζομένων με άμεση δημοκρατία κτλ. Πολύ σημαντικό για την ελληνική κοινωνία, και αν δεν γίνει αυτό δεν υπάρχει λύση, πιστεύω εγώ. Θα πρέπει να επιδιώξουμε όσο γίνεται περισσότερο, ναι, μια εσωτερική μετανάστευση, αλλά όχι ένας-ένας πίσω, μετεγκατάσταση συλλογικά, έτσι, των ανέλων των πόλεων στην περιφέρεια και σε χώρους αυτοπαραγωγής και αυτοδιαχείρισης. Οι οικοκοινότητες και η διευρυμένη οικογένεια που είπαμε πριν, για την ελληνική κοινωνία είναι η διευρυμένη οικογένεια μπορεί να γίνει, γιατί οι οικοκοινότητες με 80 και 150 άτομα που υπάρχουν στην Ευρώπη σήμερα και υπάρχουν τέτοιες πάνω από 400, δεν έχουμε τόσο μεγάλο κλήρο στην Ελλάδα και τόσο μεγάλους χώρους για να εγκατασταθούν με τέτοιο αριθμό ανθρώπων οικοκοινότητες, αλλά μπορούμε να πάμε σε διευρυμένες οικογένειες όπως τις περιγράψαμε πριν. Ομάδες παραγωγών κτλ. Αυτό είναι η κοινωνική οικονομία που όλα αυτές τις μέρες συζητήσαμε, έτσι να μην επιμείνω εδώ. Και όλο αυτό το κίνημα που λέμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί, το κίνημα της μετάβασης προς την αποανάπτυξη, τοπικοποίηση και κοινωνικοποίηση με άμεση δημοκρατία, έχει και προδρόμους. Δεν είναι δηλαδή ξαφνικά θα δημιουργηθεί. Έτσι, έχουμε το λεγόμενο κίνημα της αντιπαγκοσμιοποίησης που ξεκίνησε μετά το ΣΕΑΤ το 99, που βασικό σύνθημα είχε όχι στην νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Το μετά το Ρίο κίνημα για την σταθεροποίηση του κλίματος, όπου το βασικό σύνθημα είναι αλλάξει το σύστημα και όχι το κλίμα. Έτσι. Το πρόσφατο σε παγκόσμιο επίπεδο κρυσμένο κίνημα, ο Κιούπι. Επίσης και λιγότερο γνωστά κινήματα, το λεγόμενο κίνημα της εξόδου. Στην Αυστραλία αυτό το κίνημα της εξόδου έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. 30% του πληθυσμού που πριν ζούσε με έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής της πόλης, επιλέγει να φεύγει προς την επαρχία και να εγκαθίσταται πιο δημιουργικά, με καλύτερο ποιότητα ζωής. Βέβαια, στην Αυστραλία υπάρχουν μεγάλοι χώροι, έτσι, πράγμα που δεν συμβαίνει σε εμάς. Επίσης, τα λιγότερα γνωστά κινήματα του κοινοτισμού και των οικοκοινοτήτων, στο διαδίκτυο η διεύθυνσή τους, το κίνημα της αποανάπτυξης που παρουσιάστηκε περισσότερο εδώ, έτσι, το επιστημονικό αλλά και το κοινωνικό, παράδειγμα στην Ελλάδα εδώ το από κοινού, της αυτονομίας και της χειραφέτησης, ιδίως στην Νότια Αμερική αλλά και στην Κεντρική, έτσι, των ηθαγενών λαών, όπου πολλά στοιχεία μπορεί να πάρει κανένας διαβάζοντας το βιβλίο του Ραούλ Τζιμπέκη. Και βέβαια όλα αυτά που είδαμε εδώ σε αυτό το φεστιβάλ, έτσι, τα εγχειρήματα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που αναπτύσσεται ραγδαία. Σύμφωνα με μια μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας, αυτή τη στιγμή με όποια μορφή κοινωνική οικονομία, βέβαια εδώ είναι και στα πλαίσια, δηλαδή υπάρχουν πολλά εγχειρήματα που είναι συμπληρωματικά στα πλαίσια του καπιταλισμού, όπως και επίσης κάποια που αμφισβητούν, ας πούμε, τις καπιταλιστικές σχέσεις, αλλά αν τα πάρουμε αυτά όλα σαν σύνολο, αυτή τη στιγμή η κοινωνική οικονομία είναι η 10η οικονομία στον κόσμο, με τη σειρά οι Ηνωμένες Πολιτείες κτλ., αν τα βάλουμε από άποψη μελών,
έχει ένα δις μέλη και έχει δημιουργήσει 100 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Εντάξει, και ο κατάλογος των εγχειρημάτων στην Ελλάδα είναι εδώ. Λοιπόν, εντάξει. Να πω, ναι, να το σουμάρω τώρα για να καταλήξω πώς πια όλα αυτά και πολιτικά μπορεί να πάρουν μια μορφή, δηλαδή, πολιτικού κινήματος της άμεσης δημοκρατίας, που θα πρέπει με τον ίδιο, δηλαδή, αυτό το πρόγραμμα της μετάβασης θα πρέπει να φτιαχθεί από το κάτω. Δεν θα το κάνει κάποιο κόμμα να πει, εντάξει, φτιάξαμε το πρόγραμμα, ελάτε τώρα ψηφίστε με, θα πάρω την εξουσία στο κράτος και θα εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα. Είναι αντίστροφη πορεία. Από τα κάτω να δημιουργηθεί αυτό το πρόγραμμα και μπορεί να ξεκινήσει μέσα από την, κατά τη γνώμη μου, η πρότασή μου είναι αυτή, από την τοπική αυτοδιοίκηση, όπου τα πράγματα είναι πολύ πιο ελεγχόμενα, με ριζοσπαστικές κινήσεις πολιτών. Που θα παρεμβαίνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση και θα δημιουργήσουν όλες αυτές τις συνθήκες ώστε να πάμε να βοηθήσουμε, δηλαδή να κινηθούν μεγάλες πλειοψηφίες κοινωνικές για τη μετάβαση σε μετακαπιταλιστική κοινωνία. Τώρα από εκεί πέρα όσον αφορά το τι είδους μετακαπιταλιστική κοινωνία, εντάξει, η πρότασή μας είναι η τοπικοποιημένη, όπως είπαμε πριν, αλλά υπάρχουν και άλλες προτάσεις και είναι μία από τις δυνατότητες. Ευχαριστώ. Τα όσα υπόθηκαν προηγουμένως από τους συνομιλητές για την τοπικοποίηση, την κοινωνικοποίηση, την αποανάπτυξη, είναι προϋπόθεση, τα θεωρώ δεδομένα, για ορισμένες σκέψεις που θέλω να διατυπώσω για εκείνο το κίνημα που μπορεί να πραγματοποιήσει την αποανάπτυξη, την τοπικοποίηση, την κοινωνικοποίηση. Μιλάω για το κίνημα της συνεργατικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, μια ιδιαίτερη παράμετρος που σημαδεύει την προσέγγιση αυτού του θέματος σήμερα, που σημαδεύει αυτό το τριήμερο και όλες τις κουβέντες που γίνονται για αυτά τα θέματα τούτες τις μέρες. Είναι άλλο πράγμα να συζητάς για το θέμα της συνεργατικής και αλληλέγγυας οικονομίας σήμερα στην Ελβετία ή την Ολλανδία, χώρες με ανεπτυγμένα κινήματα σε αυτού του τομείς, αν θέλετε στην Ελλάδα του 2008, και πολύ διαφορετικό να συζητάς για αυτά τα θέματα στην Ελλάδα σήμερα ή στην Αργεντινή το 2001. Είναι πολύ διαφορετικό να συζητάς για ένα αγρό, για ένα συνεταιριστικό αστικό αγρό μεταξύ 15 συνεταιριστών, εκ των οποίων οι 10 έχουν ακόμα την εργασία τους, και ένα συνεταιριστικό αγρό στον οποίο και οι 15 συνεταιριστές δεν έχει κανένας πια εργασία. Είναι άλλη συζήτηση. Είναι άλλη συζήτηση εμείς στο Χαλάνδρι να συζητάμε για κάποιες πρακτικές συνεργατικής και αλληλέγγυας οικονομίας που θα οργανωθούν από 50-100 ανθρώπους, θα γίνουν γνωστές σε άλλους 500 και είναι πολύ διαφορετικό να διατυπώσουμε μια πρόταση η οποία να απευθύνεται σε δεκάδες χιλιάδες Χαλανδραίους που να τους καλούν να βρουν έναν τρόπο να διαχειριστούν τη διάλυση, την αποσύνθεση της κοινωνίας τους. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που η χώρα μας αριθμεί 2 εκατομμύρια ανθρώπους που είτε είναι άνεργοι είτε εργάζονται και δεν πληρώνονται. Και ο αριθμός αυτός μεγαλώνει μέρα με την ημέρα. Ένα ζήτημα, και δεν λέω ότι είναι οπωσδήποτε το σπουδαιότερο αυτής της πολύπλευρης κρίσης που στην κυριολεξία έχει πέσει στο κεφάλι μας, είναι πώς αυτοί οι άνθρωποι θα εξασφαλίσουν πόρους καταρχάς για να επιβιώσουν, παραπέρα και την αξιοπρέπειά τους. Και μπορώ να πω πολλά ακόμα. Μια ιδέα θα ήταν ένα κρατικό επίδομα που να μοιράζεται σε όλους.
ποιο κράτος θα το δώσει αυτό το κρατικό επίδομα. Μια δεύτερη ιδέα θα ήταν να περιμένουμε να υλοποιηθεί το μνημόνιο, να γίνει η χώρα μας μια ζώνη ειδικής οικονομικής ανάπτυξης, όπου θα δουλεύουμε στις επενδύσεις όταν θα έρθουν. Με 200 ευρώ υπολογίζεται ότι αν όλα πάνε καλά όπως τα έχουν σχεδιάσει από πάνω, γύρω στο 2020 ίσως φτάσει η ανεργία το 10%. Μια τρίτη προοπτική είναι να γυρίσουμε στους παλιούς καλούς καιρούς δεκαετίας του 30 και ένα δυνατό κράτος θα ξαναγυρίσει τη χώρα στη δραχμή, θα εφαρμόσει μια κεϊνσιανή πολιτική, θα ξαναμοιράσει απασχόληση και πάει λέγοντας. Δυστυχώς όμως, ο υπαρκτός σοσιαλισμός αλλά και τα κρατικίστικα καθεστώτα της δεκαετίας του 50 έχουν τελειώσει. Υπάρχει και μια τέταρτη λύση. Δεκάδες χιλιάδες πρωτοβουλίες συνεταιριστικής συνεργατικής οικονομίας. Φανταστείτε, μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε όλη την έκταση της χώρας να ασχολούνται σε τέτοιες δραστηριότητες. Φανταστείτε αυτές οι δραστηριότητες να καλύπτουν τον πρωτογενή, το δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα. Φανταστείτε ανθρώπους οι οποίοι να ξαναποκτά την αξιοπρέπειά τους, την πίστη στον εαυτό τους, τη δύναμη να ξεφεύγουν από την κατάσταση της ανυμπόριας, της ψυχικής ανυμπόριας πρωτίστως που βρίσκονται σήμερα και να ξαναπαίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους. Τι πιο σπουδαίο μπορούμε να φανταστούμε μέσα στη δύσκολη κατάσταση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Θα μου πείτε, υποτιμάς τη γενική πολιτική κατάσταση, τις πολιτικές μάχες, τις κεντρικές συγκρούσεις? Κάθε άλλο. Όμως αυτή η προτεραιότητα μιας κοινωνικής αλληλέγγυας συνεργατικής οικονομίας δίνει και το περιεχόμενό τους στις κάθε είδους πολιτικές μάχες και πολιτικές συγκρούσεις. Ακόμα φανταστείτε το περσινό συγκλονιστικό κίνημα των πλατιών που συσπήρωσε εντυπωσιακές πλειοψηφίες τον 1,5 μήνα που έφτασε στο απόγειό του. Πού χάσαμε τη μάχη? Χάσαμε τη μάχη στο ότι συνελεύσεις, το πρόταγμα της άμεσης δημοκρατίας, το οποίο αναδείχθηκε μέσα από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, είτε το καλοκαταλάβαιναν είτε το προσέγγιζαν μόνο διαισθητικά, δεν πατούσε πάνω σε ένα πλούσιο, σε ένα ισχυρό, σε ένα καλά δομημένο δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης, σε ένα δίκτυο κοινωνικής οικονομίας. Δεν ήμασταν ακόμα έτοιμοι τότε. Αν ήμασταν έτοιμοι, αν το είχαμε στα χέρια μας, τότε θα είχαμε ένα σχέδιο ηγεμονίας, μια πολιτική προοπτική που θα μας έδαινε άλλη αντοχή στην 28 και 29 Ιούνιου. Θα μπορούσαμε να τραβήξουμε τον αγώνα μέχρι τη νίκη. Κάναμε πίσω γιατί μας έλειπε αυτή η προοπτική. Και αυτή η προοπτική δεν είναι ένα σχέδιο σοφών. Είναι μια υλική προοπτική, ένα υλικό σχέδιο που κατακτιέται μέρα τη μέρα σε πρωτοβουλίες, σε πρακτικές, σαν και αυτές που παρουσιάστηκαν εδώ μέσα με προοπτική ότι κερδίζουν μεγάλες μειοψηφίες στην κοινωνία και μετά αργότερα πλειοψηφίες. Ακόμα και την κοινοβουλευτική δράση που πολλοί από εμάς την περιφρονούμε και καλά κάνουμε. Αν υπάρχει ένα δυνατό κίνημα κοινωνικής οικονομίας, τότε τα κόμματα τα οποία θέλουν να αναφέρονται σε αυτό μπορούν να βρουν μια επικοδομητική δουλειά, ζητώντας π.χ. καλά και επαρκή νομικά πλαίσια για τους εργάτες που καταλαμβάνουν τα εργοστάσια τους όταν κλείνουν, για να μπορούν να τα παίρνουν στα χέρια τους και να τα λειτουργούν. Να βρούνε τα κατάλληλα θεσμικά πλαίσια που να διευκολύνουν τις τοπικές πρωτοβουλίες, που να διευκολύνουν το συντονισμό τους σε περιφερειακό και πιο κεντρικό επίπεδο. Όμως για όλα αυτά προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη μιας δυνατής αλληλέγγυας κοινωνικής συνεργατικής οικονομίας. Αν το έχουμε αυτό, έχουμε κερδίσει το παιχνίδι. Αν δεν το έχουμε στα χέρια μας, κανένα στοίχημα δεν είναι δυνατόν να πάρουμε. Αυτή η προτεραιότητα μπορεί να φωτίσει και το περίφημο ζήτημα ευρώ ή δραχμή. Αν έχουμε αυτή τη δυνατή αλληλέγγυα οικονομία, φυσικά δεν θα αφήσουμε στα ευρωπαϊκά κέντρα να ελέγχουν τα νομισματικά μέσα με τα οποία θα δουλεύουν αυτές οι δομές. Φυσικό θα είναι να θέλουμε οι ομοσπονδίες αυτών των δομών να έχουν στα χέρια τους τα νομισματικά μέσα. Όμως,
βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο, αν νομίζουμε ότι μια κρατική παρέμβαση, ότι κάποιες κρατικές πολιτικές μπορούν από τα πάνω να τα δημιουργήσουν αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η ουσία και αυτό είναι, πιστεύω, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τους πολλούς δύσκολους και κρίσιμους μήνες που θα ακολουθήσουν, που θα κριθεί εν πολλής η τύχη της ελληνικής κοινωνίας και παραπέρα. Γιατί αυτό που θα γίνει εδώ θα δώσει ένα παράδειγμα και θα αποτελέσει, θα επηρεάσει τα μέγιστα αυτό που θα γίνει στην Ευρώπη και παραπέρα. Σε αυτό το πράγμα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν μιλάμε πια σε μικρή κλίμακα. Δεν έχουμε τη δυνατότητα, δεν έχουμε την πολυτέλεια να μιλήσουμε σε μικρή κλίμακα. Ή θα είμαστε τα πάντα ή δεν θα είμαστε τίποτα. Εκεί θα κριθούμε τους επόμενους μήνες. Προσέξτε, η κοινωνία έχει να διαλέξει. Μία επιλογή είναι ο δύσκολος δρόμος που προσπαθεί να σκιαγραφίσει με τις μικρές ασήμαντες δυνάμεις της αυτή η διοργάνωση. Ο άλλος δρόμος είναι η ελληνική κοινωνία να πάθει αυτό που έπαθε η Ρωσία τη δεκαετία του 90 ή αυτό που υφίσταται σήμερα στο Μεξικό, όπου η κοινωνία διαλύεται και παραδίδεται στο οργανωμένο έγκλημα. Γιατί εμείς δεν ερχόμαστε να καλύψουμε την ανάγκη κάποιων μεσοστρωμάτων τα οποία θέλουν το παντεσπάνι τους. Ερχόμαστε να καλύψουμε το κενό, να προτείνουμε στην κοινωνία έναν τρόπο να καλύψει το κενό που αφήνει η διάλυση της χώρας όπως την ξέραμε τα τελευταία 30 χρόνια. Δύο λύσεις υπάρχουν. Ή η χώρα θα κατρακυλήσει σε κατάσταση οργανωμένου εγκλήματος, σε μια κατάσταση ανομίας, σε μια κατάσταση εγκληματικής οικονομίας από τη μια και σε ζώνες ειδικής εκμετάλλευσης από την άλλη, ή θα μπορέσει να ανθίσει μια κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Ήθελα να πω πολλά πράγματα πάνω στο τι είναι η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, να τονίσω ότι δεν είναι κάτι καινούργιο που το ανακαλύψαμε εμείς σήμερα ή το μάθανε στο Μάιο του 68 ή πριν δύο δεκαετίες στην Λατινική Αμερική. Γεννήθηκε μαζί με το εργατικό κίνημα και σαν η πρώτη αντίδραση εναντίον της οικονομίας της αγοράς ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα στην Αγγλία. Επειδή είμαστε κατά της θεωρίας της πρόοδου, είναι καλό να μην προσπαθούμε να βρίσκουμε τον νεωτερισμό μόνο, αλλά και το ρίζωμα μέσα στην ιστορία των αγώνων που έχουν δοθεί στα πλαίσια της προσπάθειας για την ανθρώπινη ελευθερία. Ο ανθρωπολογικός τύπος που φανταζόμαστε, ο τύπος που αμφισβητεί το Homo economicus, δεν είναι ένας άνθρωπος που θα το δημιουργήσουμε εμείς, που δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε στην ιστορία. Αυτός που είναι νεοφερμένος στην ανθρώπινη ιστορία, αυτός που έχει ζωή μόλις 200 χρόνια, έναντι 60.000 χρόνων που έχει ο άλλος τύπος ανθρώπου, αυτό που υποστηρίζουμε εμείς είναι ο Homo economicus. Ο άνθρωπος αγωνίζεται, βγάζει τον ανταγωνισμό του, προσπαθώντας να κερδίσει κοινωνική καταξίωση, προσφέροντας κάτι περισσότερο στην επιβίωση της κοινότητάς του. Και αυτό το κάνει σε πολύ μεγαλύτερο μέρος της ιστορικής διάρκειας από ό,τι έκανε ο άνθρωπος όταν προσπαθούσε απλώς να κερδίσει καλύτερη αμοιβή ή καλύτερο κέρδος. Η προσπάθεια για οικονομικό κέρδος, για ιδιωτελές όφελος, είναι μια εξαίρεση στην ιστορία του είδους μας. Μια εξαίρεση που ήρθε με τον μεγάλο μετασχηματισμό των αρχών του 19ου αιώνα. Το εγχείρημά μας έχει βαθιές ρίζες. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια μοναδική εξαχρίωση της ελληνικής κοινωνίας που συνέβη τις τελευταίες 3 δεκαετίες και αποτυπώνεται με τον πιο καλύτερο τρόπο στην άνοδο της Χρυσής Αυγής που καταμετρούμε τον τελευταίο καιρό. Όμως η ελληνική κοινωνία έχει να διαλέξει. Τα ψέματα τελείωσαν. Την Άβυσσο ή το πιο λαμπρό φως. Σας ευχαριστώ πολύ. Ερωτήσεων καθαρά, όχι τοποθετήσεων. Πρώτα ερωτήσεις για να δώσουμε μια ευκαιρία στους ομιλητές να δώσουν δευτερολογίες και μετά όποιος θέλει μια δίλεπτη τρίλεπτη τοποθέτηση.
Επειδή στην Ελλάδα και στην Νότια Ευρώπη αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή την ύφεση, την οικονομική, και υπάρχει ο κίνδυνος στο μυαλό πολλών ανθρώπων να δημιουργηθεί μία σύγκληση ανάμεσα στην ύφεση και στην, που μπορεί να την δει σαν αναγκαστική από ανάπτυξη και σε μία μορφή εθελοντικής από ανάπτυξη που έχει ένα οραματικό χαρακτήρα, αν μπορούμε να το να εστιάσουμε σε αυτό. Και το δεύτερο, πάλι σε σχέση με την έννοια της αποανάπτυξης, πώς μπορούμε να την προσγειώσουμε σαν έννοια, όχι γενικά, αλλά στα πλαίσια τα χωρικά της Ελλάδας, και πώς μπορούμε να την φανταστούμε, επειδή η αποανάπτυξη για κάθε τόπο συνδυάζεται με διαφορετικές συγκυρίες και με διαφορετικά ιστορικά δεδομένα, οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα. Πώς μπορούμε λοιπόν την αποανάπτυξη στα πλαίσια της Ελλάδας να αρχίσουμε να την αντιλαμβανόμαστε, θα έλεγα, οραματικά. Δηλαδή, πώς μπορούμε να την προσδιορίσουμε. Το τελευταίο έχει να κάνει με το ζήτημα που σαν κοινωνία και με τις ιδιαιτερότητες που έχουμε, έχει να κάνει με έναν αστικό πληθυσμό, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι το μισό του πληθυσμού της χώρας. Και τα χαρακτηριστικά που μπορεί να προσδιορίσει κανείς σε σχέση με την αποανάπτυξη σε σχέση με μία πόλη σαν την Αθήνα, την Αττική. Ευχαριστώ. Έτσι, έτσι, μια οικονομία της ανάπτυξης. Εισαγωγικά, όταν κάνουμε την κριτική, όταν μιλάμε για την κριτική, μπορούμε να συμφωνήσουμε πολλά πράγματα. Εγώ όμως θέλω να επισημάνω μερικά πράγματα από αυτά που είπε ο Γιώργος Χολέβας, παράδειγμα. Αυτό το μοντέλο που ανέπτυξε προϋποθέτει μια κοινωνία τέλειων ανθρώπων. Αυτό το πράγμα όμως έχει επικριθεί και από τον Κούντρα και πολλούς άλλους. Και το είδαμε στην ιστορία και στη σοβιετική πλευρά και στους Ερυθρούς ότι οδήγησε σε εκατομμύρια θύματα. Δηλαδή, προϋποθέτει ότι έχουμε μια κοινωνία που όλοι οι άνθρωποι, να φέρουμε μερικά παραδείγματα, λες. Να έχουμε όλη χρήση του νερού, να έχουμε όλη χρήση της ενέργειας, όλη χρήση των δρόμων. Αυτό όμως, και το είπε και άλλος ομιλητής, τι σημαίνει, δηλαδή σημαίνει ποιες είναι οι ανάγκες πραγματικές, ποιες είναι οι καταναλωτικές και πώς θα τις καθορίσουμε. Δηλαδή, αν βάζουμε ιδεατά πράγματα, εάν εδώ κάνουμε συζήτηση ποιες είναι οι ανάγκες ενέργειας, δυστυχώς δεν θα συμφωνήσουμε. Και ένας, ακόμα και τηλεόραση δεν μπορεί να κλείσει. Υπάρχει ο κίνδυνος να μιλάμε για θέματα που είναι πάρα πολύ μακρινά και στο τέλος αυτό που γίνεται στην κοινωνία να είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, πώς λύνεται το πρόβλημα της καθημερινότητας. Και λέω ένα παράδειγμα. Σε μια εποχή κρίσης σαν τη σημερινή, θα περίμενε κανείς ότι οι άνθρωποι θα οργανώσουν πιο εναλλακτικά. Και όμως τι απαιτούν, αυτό που είπε και ο κ. Σουκαλής, απαιτούν περισσότερη ανάπτυξη και απαιτούν και περισσότερη, όχι άμεση δημοκρατία, περισσότερη χρυσή αυγή. Που είναι ακριβώς μια κακή αντίληψη της δημοκρατίας. Δηλαδή, ενώ ότι υπάρχει μία έλλειψη απάντησης. Η θετική, αλλά αν το λέγαμε άμεση δημοκρατία, θα σήμαινε ότι αυτοί οι άνθρωποι εκφράζουν το μέσο πολίτη που θέλει να πλακώσει, να διώξει με ένα σπίτι. Με αυτή την έννοια είναι η κακή άποψη αντίληψη. Δηλαδή, υπάρχει, δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά και συμφωνούμε όλοι όταν μιλάμε για την κριτική της ανάπτυξης. Αυτό που σημαίνει γιγαντισμός, μεγάλα έργα κτλ. Απ' την άλλη μεριά, όταν υπάρχει μία κρίση όμως, πρέπει να έχουμε μία πρόταση. Γιατί αν η αποανάπτυξη αναφέρεται μόνο στις χώρες που είναι βιομηχανικά αναπτυγμένες και λέμε πώς θα μετασχηματιστούν, ποια είναι η λογική της αποανάπτυξης σε χώρες που έχουν ήδη αποαναπτυχθεί. Δηλαδή, εδώ τώρα, 6-2 εκατομμύρια το πηγαίνουν στο γερό, έχουμε 2 εκατομμύρια ανέργους στην πραγματικότητα. Άρα δεν έχει νόημα να το λες θεωρητικά. Πρέπει κάτι να υπάρχει σαν πρόταση συγκεκριμένη. Δηλαδή, γιατί ας πούμε παράδειγμα, εγώ προσωπικά και στον χώρο της πολιτικής, προφανώς κάποιες φορές δεν θα έλεγα να έχουμε ναυπηγοί και να δουλεύουν τόσο πολύ, ας πούμε. Αλλά σήμερα που είναι άνεργοι 30.000 εργαζόμενοι σε ναυπηγεία, θα πεις τι πρέπει να κάνει το ναυπηγείο για να συνεχίσει να υπάρχει και να δώσει σε εργασία. Που εκεί πέρα είναι, σε άλλη περίπτωση θα είναι κανείς που δεν εργαζόμαστε πολλά ναυπηγεία. Αλλά σήμερα όταν είναι 2 εκατομμύρια οι άνεργοι, αν δεν απαντήσουμε, θα πάει ένα στον άλλο. Δεν θα πάει στην άμεση δημοκρατία, θα πάει σε κοινότητες. Μετά ένα δεύτερο θεωρητικό και ουσιαστικό πράγμα. Αναφέρονται πολλές φορές παραδείγματα να πάμε στην Ήπεθρο. Πέρα από το πρακτικό ότι δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι μπορούν σήμερα να επιβιώσουν να πάνε στην Ήπεθρο,
υπήρχε μια πολύ μεγάλη ζήτηση αυτού του πράγματος στο παρελθόν, αλλά σήμερα στις πράσινες αντιλήψεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο μιλάμε για πυκνότητα των πόλεων, αλλά μετατροπή των πόλεων σε οικολογικές πόλεις. Γιατί αν φύγουν από την Αθήνα, ας πούμε 4 εκατομμύρια και αυτοί όλοι θέλουν να χτίσουν σπίτια και να ζήσουν στην Ήπεθρο, φοβάμαι ότι δεν θα μείνει τίποτα από Ήπεθρο για να καλλιεργούμε. Δηλαδή, και φανταστείτε μεγάλες πόλεις πλέον με εκατομμύρια και δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Δηλαδή, είναι η λύση να πάμε όλοι πάλι στην Ήπεθρο ή πρέπει να αλλάξουμε τις πόλεις. Γιατί αν το μοντέλο είναι ότι όλοι θα πάμε εκεί με Γεωργή, δεν το φαντάζομαι ρεαλιστικό. Η πόλη όμως είναι ήδη μια μορφή ανάπτυξης. Άρα δεν πιάνουμε και πράσινη ίσως. Αλλά. Δηλαδή, πες το, γιατί ανάπτυξη... δεν λες την πρόταση, Νίκο, πες την πρόταση. Όχι, γιατί εμείς γνωρίζουμε την πρόταση. Γνωρίζουμε την πρόταση, δεν τη λες. Γιατί δεν τη λες. Υπάρχει να δώσουμε το δύο ακόμα ερωτήσεις για να πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Αφού την ξέρουμε την πρόταση. Κρυβόμαστε, ξέρουμε. Η ερώτησή μου είναι προς όποιο μιλητή μπορεί να την απαντήσει και αφορά το εξής. Παρατηρώ τον τελευταίο καιρό ότι όλες οι τεχνολογικές σε εισαγωγικά ανακαλύψεις ευνοούν την αυτονομία. Αντίστοιχα, θέλω να πω δηλαδή όλα τα συστήματα peer-to-peer, όλα τα πράγματα που σχετίζονται με τα φωτοβολταϊκά, όλα τα πράγματα που σχετίζονται με νέες εξελίξεις ευνοούν όχι την ανάπτυξη αναγκαστικά ενός δικτύου κοινών, όπως λέγατε πριν για την ηλεκτρική ενέργεια, αλλά τη δυνατότητα μιας κοινότητας σε κάθε σπίτι που φτιάχνει να εγκαθιστά ένα αυτόνομο σύστημα και να το αφήνει εκεί να λειτουργεί για πάντα. Ή τέλος πάντων για όσο καιρό το χρειάζονται αυτές που είναι εκεί μέσα. Αυτή η αναντιστοιχία μεταξύ τεχνολογίας και συγκεντρωτικού κοινωνικού συστήματος δεν είναι μια σύγκρουση που δείχνει ότι μέσα στο φαντασιακό της ανθρωπότητας ένα κομμάτι κινείται προς τη μια κατεύθυνση ενώ ένα πολύ παλιότερο κομμάτι κινείται προς την άλλη. Αυτό, αν μπορεί να το απαντήσει ο κύριος Μομής. Εξαιρετική ερώτηση. Πάμε για άλλη μία για να έχουμε μετά τις απαντήσεις. Κάτι ειδικό την αφορμή μου την έδωσε ο Γιώργος ο Χολέμπας με την τοποθέτησή του. Μια και το πρόβλημα το μεγάλο του καπιταλισμού είναι η συσσόρευση και μέσω του χρήματος, όπως είπες, δίνεται αυτή η ευκαιρία. Θυμήθηκα, η μνήμη μου στην πρώτη μου βοηθάει για τις λεπτομέρειες, αλλά πιθανώς να το ξέρετε εσείς ή και άλλοι μέσα στην αίθουσα, ότι αν δεν κάνω στις αρχές του περασμένου αιώνα στην Αυστρία, τοπικά σε ένα δήμο, είχε γίνει ένα πολύ ενδιαφέρον οικονομικό πείραμα, το οποίο έπιασε πάρα πολύ, άρχισε να επεκτείνεται και μετά πολεμήθηκε πέρα από τις τράπεζες. Στην τοπική κοινωνία ο Δήμαρχος, σε τέτοια κατάσταση κρίσης, έβαλε αρνητικό επιτόκιο στα χρήματα. Δηλαδή, όσο κρατούσες το χαρτονόμισμα στα χέρια σου, αυτό κάθε μήνα έχανε, ας πούμε, δεν θυμάμαι τα νούμερα, 10% της αξίας του. Πολύ ωραία, το έχει και ο φίλος εδώ. Το λέω με αφορμή ότι εμένα με είχε εντυπωσιάσει και με εντυπωσίασε ότι δούλεψε με εκπληκτικό τρόπο, γιατί και ζωντάνεψε την οικονομία, βοήθησε τον κόσμο που ήταν άνθρωπος να δουλεύει, είχε τρομερές θετικές παρενέργειες στην κοινωνία. Αν αυτό κάθε αυτό ως παράδειγμα, και πιθανόν άλλα που ιστορικά να έχουν αποκριβεί και να μην τα ξέρουμε, αν τα δουλεύετε και επιστημονικά, οπότε ρωτάω, δεν θυμάμαι το όνομα του Γιώργου Αλέξο, αν αυτό το συγκεκριμένο ή άλλα που θα μας βοηθήσουν σε περίπτωση μιας μετάβασης μεθαύριο, είτε επαναστατικά γίνει το μεγάλο boom και έχουμε ανάγκη κάτι ενδιάμεσο μέχρι να πάμε εκεί που θέλουμε, είτε αν γίνει με άλλο τρόπο μεταβατικά. Τέτοια έξυπνα πράγματα που μπορούν να πείσουν και να δουλεύουν ή να έχουν την εμπειρία ότι δουλεύουν. Τώρα, για τη σειρά, το Βαζελίδια. Στο ερώτημα που έβαλε ο Νίκος και σε σχέση με το αν νοιαζόμαστε στους ανέργους ή ότι είναι πρωτεύων, προέχει να έχουν εργασία κτλ. Εγώ γνωρίζω τις θέσεις των Πέτρεψε μου να το αναφέρω, τον Υπουργό Πράσινο για το New Deal, έτσι, 100.000 θέσεις εργασίας και στην Ελλάδα. Γνωρίζω. Τι είναι και πανευρωπαϊκό πρόθεσμα κτλ. Να σας δώσω δύο στοιχεία τώρα, πρώτον για την εργασία. Η εργασία στις μέρες μας, ναι, με τους όρους που είπε ο Γιώργος, αρχίζει όμως δημιουργεί και προβλήματα. Δηλαδή, στη Χαλκιδική, και πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, και δεν είναι μόνο στη Χαλκιδική, αυτοί οι οποίοι εναντιώνονται στην προσπάθεια των κατοίκων να ακυρώσουν την επένδυση του χρυσού, ξέρετε ποιοι είναι κύρια. Οι εργαζόμενοι στον χρυσό. Και είναι και αυτοί οι οποίοι είναι και το βασικό πρόβλημα για να επιληθεί στην κατεύθυνση αυτή της. Άρα λοιπόν, ναι η εργασία, ναι πρόβλημα οι άνεργοι, αλλά όσο επιμένουμε
σε αυτή την αντίληψη, νομίζω ότι θα οδηγηθούμε σε φύλλα ρήξη. Εμείς όταν μιλήσαμε για ανθρωπολογικό τύπο, καταρχήν να πούμε κάτι, δεν είμαστε πολιτική οντότητα. Δηλαδή, εμείς εδώ δεν συγκροτούμε πολιτικό υποκείμενο. Με την έννοια δηλαδή, εγώ τις εκλογές θα κατέβουμε ότι θα καρποθούμε υπεραξία για τις θέσεις μας. Την ψυχούλα μας καταθέτουμε, τις αγωνίες μας καταθέτουμε. Και αν θέλουν κάποιοι, ενδεχομένως το είπε και ο Γιώργος από τα κόμματα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, να μας λάβουν υπόψη, έχει καλώς. Δεν θέλουν, ας έχουν το δικό τους πρόταγμα. Να κλείσω λίγο με αυτό λοιπόν, ότι ο ανθρωπολογικός τύπος αυτός που σας είπα πριν που δημιούργησε το υπάρχον, έχει σωματώσει λοιπόν και την εργασία ως πρωτεύων και ως κυρίαρχο και ως μείζον. Δεν ξέρω τώρα, συνοήθηκα λίγο με τον... Με τον Γιώργο, δεν θέλω να πω πιο πολλά για την πράσινη ανάπτυξη και για το αδιέξοδο. Θέλω όμως να σας φέρω ένα παράδειγμα της Κάρδας, της Λίμνης Κάρδας. Λοιπόν, η αναγέννηση της Λίμνης Κάρδας είναι ή δεν είναι πράσινη ανάπτυξη? Είναι, έτσι. Λογικά, ξαναεπαναφέρουμε το φυσικό περιβάλλον, έτσι, τα ψάρια, τη χλωρίδα, την πανίδα κτλ. Δείτε λίγο τώρα. Να δείτε το αδιέξοδο. Οι αγρότες με τη χρήση των χημικών και των λιπασμάτων και τα λοιπά κατέστρεψαν την υδρόβια ζωή και το περιβάλλον στην περιοχή της Θεσσαλίας. Ο Πηλιός είναι ο δεύτερος πιο μολυσμένος ποταμός στην Ευρώπη μετά τον Πάδο. Κάθε εγχείρημα που γινόταν που γίνεται από εδώ και 2-3 χρόνια να ξαναζωντανέψει η Λίμνη Κάρλα που της ρίχναν ψάρια και το νερό ήταν μυευτήρες. Με το που ρίχναν ψάρια, με το φέρναν τα νερά από τον ποινιό πουνό, από τον ταμιευτήρα του ποινιού ποταμού, ψοφούσαν όλα τα ψάρια. Γιατί το προηγούμενο της ανάπτυξης τους είχε συσσωρεύσει βαρέα μέταλλα στον ποινιό και κάθε φορά που ποινιώσε λοιπόν με τα βαρέα μέταλλα καταστρέφει. Τώρα δεν υπάρχει, δεν μπορεί να ζήσει η υδρόβια ζωή στην Κάρλα. Το πολιτικό προσωπικό και το της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας τι αντιπροτείνει? Τον αχυλό. Να εκτρέψουμε τον αχυλό. Το παράδειγμα αυτό σας το λέω για να σας δείξω τα αδιέξοδα και τα όρια του υπάρχοντος. Δεν το λέω για να πω ότι ναι, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εγώ έχω στο σπίτι μου φωτοβολταϊκά και ο Γιώργος έχει μικρής κλίμακας κτλ. Δεν θα μιλήσουμε ενάντια στις βιομηχανικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή, όταν στην Κρήτη, ήμασταν στην Κρήτη τώρα με τον Γιώργο και κουβεντιάζαμε για το ίδιο θέμα στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Οι ενεργειακές ανάγκες της Κρήτης σε Αύγουστο, 15 Αύγουστο, είναι 650 ΜΒ σε οριακά σημεία. Ξέρετε ποια είναι η πρόταση της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας για την πράσινη επένδυση με φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτες για την Κρήτη? 6.500 ΜΒ. Είναι η πρόταση της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, ενώ η ανάγκη είναι 750. Δηλαδή, πράσινα, δεκαπλάσιες φορές παραπάνω τις ανάγκες του υπάρχοντος της Κρήτης. Και αυτό είναι πράσινη ανάπτυξη. Είναι πράσινη ανάπτυξη, δεν είναι έτσι? Είναι απάτη, δεν είναι πράσινη. Δεν γνωρίζω τι είναι. Εγώ λέω ότι γιατί πρέπει να επανομολογήσουμε στους ανθρώπους. Νίκο, σε παρακαλώ, θα έχεις το λόγο, θα έχεις το λόγο να μιλήσεις. Θα έχεις το λόγο να μιλήσεις. Εγώ κρίνω τη δευτερολογία με αυτό. Και ένα τελευταίο στοιχείο, γιατί θέλω να αποδομήσω και την ιδέα της πράσινης ανάπτυξης. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο το έχω από τη βιβλιογραφία και από τον Γιώργο τον Καλή. Δεν ξέρω αν θέλει ο Γιώργος να το ενισχύσει. Για να παράξεις, να βγάλεις το πετρέλαιο, δηλαδή αν υποθέσουμε ότι σήμερα όλη η γη γίνει πράσινη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί είναι αδιέξοδο, θα σας πω, εάν δεν μειώσουμε την κατανάλωση, εάν δεν μειώσουμε την παραγωγή, εάν δεν μειώσουμε τον τρόπο ζωής, εάν δεν επανομολογήσουμε το όλο. Γιατί για να φτιάξεις φωτοβολταϊκά ή ανεμογεννήτριες, χρειάζεσαι ενέργεια. Έτσι, από πού θα την πάρεις την ενέργεια? Το πετρέλαιο που το οποίο τελειώνει είχε αποδοτικότητα 50% πάνω από την έλκυση του, από την ενεργειακή έλκυση του. Μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, το μάξιμο που μπορεί να σου αποδώσει, είναι 3 φορές πάνω από ό,τι ξόδευες για να την κατασκευάσεις. Δεν θέλω να ξαναπάρω το λόγο, νομίζω με την δευτερολογία μου έχω κλείσει. Σε ευχαριστώ πολύ. Γρήγορα να πω, αναγκαστική αναποανάπτυξη, εθελούση αποανάπτυξη, σύγχυση με την ύφεση, ναι, είναι αλήθεια. Νομίζω ότι για πολιτικά και στο πολύ κόσμο το να βρείτε τη λέξη αποανάπτυξη είναι δύσκολο και περιέχει και ένα ρίσκο. Αλλά νομίζω ότι οι μεγάλες αλλαγές πολλές φορές συμβαίνουν με κάποια γενναιότητα στο να υπερασπίσει κάποιες λέξεις οι οποίες έρχονται σε σύγκρουση με
με την πρώτη αντίδραση που μπορεί αυτή η λέξη να δημιουργήσει σε κάποιον. Και νομίζω ότι αυτό είναι το ενδιαφέρον της έννοιας της αποανάπτυξης. Φυσικά πολιτικά μπορώ να φανταστώ ότι για ένα πολιτικό χώρο είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, το πώς λειτουργούν τα μίντια, το πώς λειτουργούν οι ιδέες, το να βγεις να πεις αποανάπτυξη μπορεί να είναι πολύ εύκολο να καταρακωθείς και να μην ξανακουστείς ποτέ. Οπότε αυτό το αναγνωρίζω εμένα, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον στο επίπεδο το δικό μας που δεν εκπροσωπούμε εδώ κανένα ακόμα, απλά εκπροσωπούμε τις ιδέες μας, νομίζω στο επίπεδο των ιδεών οφείλουμε να την υποστηρίξουμε σαν ιδέα. Το τι θα γίνει και πώς πολιτικά αυτό μπορεί να προωθηθεί ή όχι είναι διαφορετικό ζήτημα. Πώς μπορούμε να την προσγειώσουμε στην Ελλάδα? Νομίζω αυτό το φεστιβάλ ακριβώς προσγειώνει τέτοιες ιδέες. Δηλαδή, αν πούμε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες που αντιπροσωπεύονται εδώ πέρα εκφράζουν την αποανάπτυξη, γι' αυτό είναι μια προσγείωση και μια πρόταση στο επίπεδο το ελληνικό. Αν ρωτάς για επίσης για προσγείωση στο επίπεδο το μάκρο επίπεδο των πολιτικών, νομίζω δύο πολύ απλές προτάσεις είναι. Μία είναι η ελάττωση του ωραρίου εργασίας, της μισθωτής εργασίας, που είναι πολύ συγκεκριμένο θέμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα συζητιέται η αύξηση, όπως ξέρουμε, από πενθήμερο σε εξαήμερο. Αυτό μπορεί να είναι μια κεντρική πολιτική πρόταση αποανάπτυξης, όχι από πενθήμερο σε εξαήμερο, μάλλον το αντίθετο, από πενθήμερο σε τετραήμερο. Και το βασικό εισόδημα, δηλαδή ένα εισόδημα το οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί για όλους και μπορεί να εξασφαλιστεί από τη στιγμή που απελευθερωθεί και πολιτικοποιηθεί ξανά και ελεγχθεί από το κράτος η παραγωγή του χρήματος. Δεν είναι αδυνατόν το να δώσει βασικό εισόδημα σε όλους εφόσον το κράτος ελέγχει την παραγωγή του χρήματος, εφόσον το κράτος κόβει το χρήμα. Χωρίς να δημιουργήσει πληθωρισμό, τώρα μπαίνουμε σε τεχνικές συζητήσεις, δεν είναι αυτό το θέμα. Από ανάπτυξη στην Αθήνα. Δεν έχω να πω κάτι συγκεκριμένο πέρα από γενικόλογα πράγματα όπως οικολογική γεωργία μες στην πόλη, συνεταιρισμοί και ούτω καθεξής. Το πώς μπορούν να γίνουν αυτά, έχετε σε αρχιτέκτονες σαν και εσένα να τα κάνουν προτάσεις πιο συγκεκριμένες και να δώσουν ένα όρομα για το τι μπορεί να γίνει μέσα στην ίδια την πόλη. Ο Χρυσόγελος μίλησε για κοινωνία τέλειων ανθρώπων. Υπάρχει πάντα αυτός ο κίνδυνος στο να νομίζουμε ότι η φυσική μας ροπή σαν άνθρωποι είναι να είμαστε αλτρουιστές ή να είμαστε καλοί άνθρωποι που θα συνεργαστούμε και θα κάνουμε συνεταιρισμούς και το καθεξής. Φυσικά δεν είμαστε ούτε καλοί ούτε κακοί. Μέσα μας υπάρχουν αυτές οι διαφορετικές διαστάσεις. Νομίζω ότι η πρόταση της αποανάπτυξης, αν είναι να φτάσει πιο μακριά από εμάς και να πάει πιο έξω, ακριβώς πρέπει να μιλήσει στον καθημερινό Έλληνα, στο μέσο τύπο Έλληνα, όχι στον Έλληνα απαραίτητα που είναι στη Χρυσή Αυγή. Πάντα θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα έχει ακραίες διαφορετικές προτάσεις για χύψη λόγους ψυχολογικούς, ιστορικούς, το πώς μεγάλωσε. Δεν είναι απαραίτητο που να πείσουμε τους πάντες, αλλά το θέμα είναι πώς μπορεί να βγει ένα μήνυμα από εδώ το οποίο να μπορεί να πείσει πολύ κόσμο. Και φυσικά δεν μπορεί να πείσει πολύ κόσμο αν του λες απλά ότι πρέπει να ζήσει οικολογικά, να ανακυκλώνει τα προϊόντα του κ.ο.κ. Αυτό το μήνυμα δεν φτάνει πολύ μακριά. Αλλά νομίζω το μήνυμα το οποίο εκφράζεται εδώ πέρα μερικές φορές, στην προηγούμενη ομιλία που ήταν εδώ δίπλα από τον Γιάννη, το μήνυμα ότι υπήρχε στην παλαιότερη ελληνική κοινωνία από όλο το από εμάς, γιατί αυτό το πράγμα μπορούμε να του δώσουμε μια νέα διάσταση, να γίνει η βάση για κάτι καινούργιο. Αυτό το πράγμα αγγίζει όλους τους Έλληνες και εκεί τους Έλληνες, ακόμα και αυτούς που είναι δεξιοί. Δεν είναι μόνο των αριστερών οικολόγων ή των αριστερών που μπορεί να είναι να εκφράζουμε εδώ πέρα, τις οποίες να ακουμπάει αυτό το μήνυμα. Αυτό είναι μια πρόταση η οποία μιλάει γενικότερα και μιλάει και σε αυτούς που είναι τέλειους ανθρώπους και σε αυτούς που δεν είναι τέλειους ανθρώπους. Αναγνωρίζω ότι δεν είμαστε τέλειοι.